Πηγαίνανε, όλη μέρα, ψήνανε τα όλα και βλέπανε το θέατρο και ήταν το κοινωνικό σχολείο της ανεμάθησης. Ήταν το κοινωνικό σχολείο μας. Λοιπόν, έτσι και μάθαμε στο φεστιβάλ, ασφαλώς να ευχαριστούμε τη μουσική, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ένα εκπαιδευτικό ρόλο για να δούμε το χαρακτήρα του. Το θέμα της αρχαιότητας, της αρχαίας ελληνικής, του αρχαιολογικού πολιτισμού διαμέσου των αιώνων, είναι πολύ μακρύ όσο είναι η τελευταία γνώση για αυτό. Ξεκινάμε, ας πούμε, να το πούμε από την Αθήνα της κλασικής εποχής και μέχρι την εποχή μας, αυτός ο αρχαίος πολιτισμός παίζει ως αρχαίος ρόλο στον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε τουλάχιστον στη Δύση, Ευρώπη δηλαδή και Αμερική. Χθες ο κ. Σκούπερ είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Πώς ήσασταν εδώ και χθες, τώρα και χθες. Πώς δεν ήσασταν εδώ. Λοιπόν, να πάμε πίσω τώρα. Εγώ όπως είπε ο κύριος Σκούπερ, η αρχαιότητα μας είναι γνωστή σήμερα από τα πνευματικά, με θράψματα. Όπως έχουμε τα ιδία που πρέπει να ακούσουμε θράψματα, κομμάτια, έτσι μας είναι γνωστή η αρχαιότητα. Και για τον λόγο αυτό, η αρχαιότητα είναι χρήσιμη για τους δημιουργούς ανά της εποχής. Γιατί ακριβώς λείπουν πολλά. Και αυτά που λείπουν, βάζει κάθε εποχή, κάθε συντέχνης, κάθε δραματουργός, κάθε καλλιτέχνης, τα δικά του κομμάτια. Δηλαδή, αν πείτε τώρα να κάνουμε ένα έργο με αφιτηρία την αναγέννηση που ξέρετε πολύ καλά, δεν μένει χώρο για φαντασία. Αν πείτε να κάνει ένα έργο με θέμα, ξέρω εγώ, την Εκάβη ή τον Περιθέα, ή οπουδήποτε, έχει πολύ χώρο. Γιατί ακριβώ δεν τα ξέρουμε. Τα πράγματα είναι αυτό. Και αυτό είναι ένα από του βασικού λόγου που η αρχαιότητα έχει χρησιμοποιηθεί σαν πηγή έγκριση σε όλε τι εποχέ μετά την αρχαία Ελλάδα, από την ελληνική εποχή, στην ρωμαϊκή, στην ιωσιονική, στην αρμενιακή, στην παρόμοια, στον ελληνικό διαφορετικό λογαριασμό και στη σύγχρονη εποχή. Όσο που μακρυνόμασταν, τόσο και λιγότερη αίσθηση αντίληψη είναι από τα πράγματα. Αλλά από την αναγέννηση και μετά έχει αρχίσει μια αναλογική πορεία, αυτό που λένε οι επιστήμονες, οι ερευνητές, που σιγά σιγά όλο και αποκαλύπτουν και μαθαίνουν για την αρχαιότητα. Ένα πολύ ωραίο περίπτωση που ήρθε ο κ. Σκούπερ είναι ότι τα αρχαία Ελλάδα που έχουν ζωήσει από τότε δεν ξέρουμε γιατί είναι τόσο μακριά από εμάς, που πρέπει μόνο να το συλλάβουμε και να το φανταστούμε όπως είναι. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αρχαίο πολιτισμό, το αρχαίο θέατρο, προσπαθούν να αναβιώσουν ορισμένα πράγματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν με πηγές έμπνευσης στην αρχαιότητα, δεν τους ενδιαφέρει η αναβίωση, αλλά η πηγή έμπνευσης και πώς θα μετατραπεί σε κάτι άλλο. Γι' αυτό και υπήρξε η μεγάλη διαμάχη στην αρχή του 20ου αιώνα, όταν άρχισαν να παίζουν οι αρχαίες τραγωδίες, αν θα ήταν αναβίωση ή, δηλαδή, αναβίωση με ένα μουσιακό τρόπο, θα φοράνε μάσκες, οθόνους, αν θα τα λένε όπως τα λέγανε στην αρχαιότητα, ή θα το φέρουν κάθε φάση στην σύγχρονη εποχή. Από σήμερα θα έχουμε τέσσερις διαλέξεις. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένα πάντρεμα μιας παρουσίασης ακαδημαϊκής και μιας συναυλίας. Αυτά λέγονται lecture recital, δηλαδή παράδοση μαθήματος και μουσική. Με την έννοια ότι δεν θα μιλάμε μονάχα, αλλά θα έχουμε και διακοπές και θα δούμε ότι θα ακούμε μουσική. Αυτά τα μαθήματα φέρνουν. Τα σημερινά είναι τέσσερα. Και καταλαμβάνω το μεγαλύτερο έργο σε αυτό που θα πούμε. Μένει ένα πέμπτο, το οποίο θα γίνει σε δύο μέρες από τώρα, την Τετάρτη, για τον 20ο αιώνα. Ασφαλώς δεν ασχολούμαστε με την αρχαιότητα, δεν ασχολούμαστε ούτε με την ελληνιστική εποχή, ούτε με την ρωμαϊκή εποχή, ούτε με την με το μεσαίωνα. Ξεκινάμε από την αναγέννηση. Και την αναγέννηση αρχίζει να πλησιάζει σε ένα διαφορετικό τρόπο. Την αρχαιότητα που είναι πιο μακριά.
είναι για την αναγέννηση. Και θα ακούσουμε λίγο αναγέννηση της μουσικής. Η δεύτερη θα είναι για τον Μπαρόκο, γιατί η εποχή ακριβώς μετά την αναγέννηση. Και εκεί θα ακούσουμε λίγο περισσότερη μουσική, που έχει να κάνει βέβαια με τις Μπαρόκ όπερες, άριες από Μπαρόκ όπερες, οι οποίες Μπαρόκ όπερες είχαν... Για να μην κάνω γενικεύσεις ότι όλες ήταν, πάνω σε ένα τεράστιο ποσοστό, είχαν αφιερωθεί στην ελληνική μουσική, είχαν επιγεύει στην αρχαία ελληνική μουσική. Μετά την παρόμοια εποχή, θα έρθουμε στην εποχή του διαφωτισμού σε γενικές γραμμές για να ξέρουμε περίπου τι γίνεται. Η αναγέννηση ξαναφέρει την αρχαία Ελλάδα, αλλά ο διαφωτισμός είναι ο οποίος πολύ, πολύ μάλλον τη σκέψη τι ήταν η αρχαία Ελλάδα. Μετά λοιπόν το Μπαρόκο έχει το κλασικισμό και ο ρομαντισμό, οι οποίε είναι οι εποχέ του διαφωτισμού. Εκεί θα έχουμε δύο διαλέξει. Η μία θα είναι γενικότερα για τον γερμανικό διαφωτισμό και ξέρετε τον Σούμπερτ που έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια. Αυτό κάποτε είχε μείνει μαζί με τον Μέρχοφεν, που ήταν μαζί συγκάτοικοι, και ο Μέρχοφεν ήταν από του διαφωτιστέ και γενικιστέ κλπ. Του έδινε ελληνικά κείμενα κλπ. Και ο Σούμπερτ έγραψε ορισμένα τραγούδια με ελληνικά θέματα. Στα γερμανικά βέβαια, και σα έχουμε δώσει τι μεταφράσει. Και με το πρόγραμμα. Έχετε λοιπόν τα τραγούδια του Σούμπερτ με ελληνικά θέματα και τι μεταφράσει. Και η τέταρτη διάλεξη, η τέταρτη αριθμό, αλλά θα γίνει η τρίτη σύστημα, θα είναι για τον Βάτλερ και τον Νίτσε. Με το πολύ χαριτωμένο τίτλο «Τι έμαθε ο Νίτσε, τι έμαθε ο Βάγκνερ για την Ελλάδα από τον Νίτσε». Στο τέλος θα ακούσουμε μερικά από τα τραγούδια του Σούπερ που έχουν και ελληνικό θέμα. Και μετά θα πάμε πανέξυπνοι και ενημερωμένοι και ευχαριστημένοι. Εν τω μεταξύ θα περάσετε, θα έχουμε και κάποια κέρασμα στο μυαλό. Και ασφαλώς δεν θα χάσετε την αυριανή συναυλία, η οποία θα είναι στο Σύγκρους Καφέ και θα είναι με αρχαία ελληνικά όργανα, κατασκευασμένα από σύγχρονους κατασκευαστές οργάνων, οι οποίοι ήδη παίζουν αυτά τα όργανα και θα ακούσουν αρχαία ελληνική μουσική, περιμένει πάνω σε αυτά τα όργανα, όπως επίσης και νεότερη μουσική. Περιμένουν πάνω σε αρχαία ελληνικά όργανα. Θα είναι ένας, δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο, πάντως είναι συγκλονιστικό. Εγώ την πρώτη φορά που το είχα δει ήταν όταν είχαν έρθει στη Βοστόνη, στην παρουσία του Βοστόνη, είχαν κάνει μια παρουσίαση, είχαν μείνει τελείως άπαντος να βλέπω μπροστά μου μια κιθάρα και μια λίγα να παίζουν τα προσώπια. Αυτό λοιπόν θα γίνει άλλο. Και μετά θα μας πει λοιπόν, έχουμε και ένα δισέλιδο τώρα από την εβδομάδα. Ξέρω αν έχετε πάει. Ένα περιμένουμε να κάνουμε τον κόσμο. Αν θέλετε στους γιόλους μας το πιστεύετε. Και απόψε θα κάνουμε κλήρωση. Α, φύγω, εντάξει, δεν θα κάνουμε κλήρωση. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα αξίδιο, ένα αξίδιο λόγο που ήρθατε απόψε. Αλλά με δεδομένο ότι γίνεται στον Ραφαήλ
είναι παραγγελία τότε Πάπα Ιουλίου του Δευτέρου και εγώ μυθιολόγος, σκέφτεται ότι δεν είναι πολύ μακριά. Λοιπόν, έχουμε να πάμε πολύ πίσω, μεταφερόμαστε νοερά στη Ρώμη και στο Βατικανό του τέλους του 15ου αιώνα και των αρχών του 16ου αιώνα. Βλέπετε μια ηθογραφία της εποχής εκείνης, χαρακτικό, το οποίο είναι ενδεικτικό κλίματος. Ο Πάπας Ιούλιος Δεύτερος, 1503-1513, ένας Πάπας μόλις 10 ετών, έκανε το θαύμα. Επιλέγει για κατοικία του μερικές αίθουσες του επάνω ορόφου στην βόρεια πτέρυγα του παλατιού του Βατικανού. Τα νέα διαμερίσματα του Ιουλίου Δευτέρου αποτελούνται από τέσσερες κύριες διαδοχικές αίθουσες που φέρουν τα ονόματα. Αίθουσα της υπογραφής, του Ηλιοδόρου, του Κωνσταντίνου και της πυρκαγιάς του Μπόρκο. Κάθε μία αίθουσα έχει συγκεκριμένο εικονογραφικό θέμα που πρότεινε ο ίδιος ο Πάπας μαζί με τους ουμανιστές και τους θεολόγους που τον περιέβαλαν. Οι αίθουσες είχαν ήδη τυχογραφηθεί κατά ένα μέρος από σπουδαίους καλλιτέχνες. Αλλά μόλις ο Πάπας είδε τη δουλειά του μεγάλου ζωγράφου της Αλλαγέννησης Ραφαήλ 1483-1520, μόλις 37 ετών, κάτι σαν τον Μότσαρτ, πέθανε, 36 ο Μότσαρτ, έτσι 37 ο Ραφαήλ, γεννήθηκε και πέθανε Μεγάλη Παρασκευή. Αυτός λοιπόν ήταν ο ζωγράφος στον οποίο ο Πάπας ανέθεσε εξ ολοκλήρου το έργο της διακόρυψης αυτών των αιθουσών. Στην πραγματοποίηση αυτού του θεμελιώδους έργου με τη δυτική τέχνη, ο Ραφαήλ αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από απλώς εκτελεστής προκαθορισμένων θεμάτων. Γίνεται ευφυής και ευαίσθητος ερμηνευτής εκείνου του πολύπλοκου και διαποτισμένου από ουμανιστική, δηλαδή ανθρωπιστική κουλτούρα κλίματος που αποτελεί το ρωμαϊκό, θα λέγαμε, περιβάλλον του Πάπα Ιουλίου Δευτέρου. Η πρώτη από τις αίθουσες του Βατικανού, η αίθουσα της τυπογραφής, Στάντζα, δηλαδή σιγνατούρα, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα της αναγεννησιακής κουλτούρας και τέχνης. Το όνομα της προέρχεται από τη χρήση της ως έδρας δικαστηρίου της υπογραφής Χάριτος, παρόλο που σήμερα υπερισχύει η υπόθεση ότι η αίθουσα φιλοξενούσε την βιβλιοθήκη του Πάπα Ιουλίου Δευτέρου. Αυτός λοιπόν εμπιστεύεται στην τέχνη το καθήκον να προβάλλει την πνευματική και κοσμική δύναμη της Εκκλησίας, πλαισιωμένος από μεγάλους καλλιτέχνες, όπως ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Ραφαήλ. Σκεφτείτε ότι την ίδια ακριβώς εποχή, στο ίδιο ακριβώς κτίριο, εργάζονται ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Ραφαήλ. Είναι λίγο συγκλονιστικό, αν σκεφτεί κανείς. Αυτοί οι δύο μεγάλοι καλλιτέχνες εργάζονται παράλληλα. Ο ένας στις αίθουσες των διαμερισμάτων του Πάπα και ο άλλος στην κατοχή. Έτσι λοιπόν, οι τυπογραφίες του Ραφαήλ συνδυάζουν με αρμονία το πνεύμα της ελληνικής αρχαιότητας με τον χριστιανισμό και σαν καθρέφτης αντικατοπτρίζουν το πλούσιο περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του Πάπα. Το θέμα που απέδωσε ο Ραφαήλ στο δωμάτιο μαρτυρεί την αντίληψη των ανθρωπιστών της Αναγέννησης περί συμβατότητας και πνευματικής αρμονίας μεταξύ της χριστιανικής διδασκαλίας και της ελληνικής φιλοσοφίας. Το θέμα ήταν πώς θα συγκεράσουμε αυτά τα δύο την εποχή αυτή. Έτσι την περίοδο της Αναγέννησης πίστευαν πως αυτά τα δύο είναι συμβατά και πως το θέμα της σοφίας είναι κατάλληλο με το δωμάτιο αυτό, αφού σε αυτό το δωμάτιο της υπογραφής υπογράφηκε και σφραγίστηκε η πλειοψηφία των σημαντικότερων παπικών εγγράφων. Οι δύο πίνακες που αποτελούν το αντικείμενο της συζήτησεώς μου, δηλαδή ο Παρνασσός και η Σχολή των Αθηνών, βρίσκονται δίπλα-δίπλα, όπως τους βλέπετε, στην αίθουσα της υπογραφής. Και λέγονται και Στάντζα δε Ραφαέλο, δηλαδή τα δωμάτια του Ραφαήλ, στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού. Πρόκειται για ένα σχεδόν τετράγωνο χώρο, περίπου 10x8 μέτρων, πλήρως τυπογραφημένο, με φρέσκα ενιαίας τοπογραφικής βάσης. Ο Ραφαήλ αφοσιώθηκε την επόμενη της αίθουσας από την άφηξή του στη Ρώμη το 1508 μέχρι το 1511, αρχίζοντας από την οροφή
βλέπετε εδώ, μέσα σε αυτές τις τέσσερις προσέτες εμφανίζονται η θεολογία, η δικαιοσύνη, η φιλοσοφία και η ποιήση. Σε αντιστοιχεία με την οροφή, στους στίχους απεικονίζονται τέσσερις μεγάλες παραστάσεις, η φιλολογία, η αίρεση και τα μυστήρια, θα εξηγήσω λίγο παρακάτω, η σχολή των Αθηνών, ο Παρνασσός και η απεικόνηση των Αρετών. Το κεντρικό θέμα είναι η εξήγηση του αληθούς με τη διπλή του όψη, της εξαποκαλύψεως αλήθειας που εκφράζεται στην φιλολογία τα άγνωτα μυστήρια, η θρίαμβος της ευχαριστίας, πρόκειται για τον εικονισμό ενός θαύματος που έκαμε ένα δύσπιστο βοημό ιερέα, αυτό λέει η παράδοση, να πισθεί για την εντυπωσίωση του άρθρου σε σώμα και αίμα Χριστού. Αμφισβητούσε ο ιερέας αυτό το μυστήριο και έρχεται ένα θαύμα το οποίο απεικονίζει ο Ραφαήλ σε αυτή την παράσταση. Και βέβαια τη αλήθεια τη λογική που δοξάζεται στη σχολή των Αθηνών. Η εξήψη του καλού, έκφραση του οποίου είναι ο δίκος της δικαιοσύνης. Με τα έργα ο Γρηγόριος έδαφος επιλύει τα δεκρατάρια και ο Ιουστινιανός δέχεται τους πανδέκτες. Τέλος, το ωραίο εξυπνείται στον Παρνασσό. Αληθινό, καλό και ωραίο ως συμπληρωματικές διαδρομές που έχουν στόχο την προσέγγιση της έσχατης αλήθειας του υπέρτατου καλού μέσω της αδρομικής συμφιλίωσης του αρχαίου κόσμου και της χριστιανικής τέχνης. Η πολυτροπότητα των Ελληνών μεταφράζεται σε εικόνες σαφείς που εκφράζουν την πλήρη συνένωση μορφής και περιεχομένου. Όπως έγραψε ο τεχνοκριτικός Ζαν-Λουί Βοντουαγιέ, στην αίθουσα αυτή επικοινωνούν διαμέσου αιώνων και θα επικοινωνούν για αιώνες αν η βαρβαρότητα δεν νικήσει αύριο τον πολιτισμό, η αρχαία ομορφιά και η μοντέρνα ομορφιά. Με τις υπέροχες αυτές τοιχογραφίες, το ιδεώδες της αναγέννησης γίνεται πραγματικότητα. Η αποστολή του νέου χρυσού αιώνα εκπληρώθηκε. Πάμε στη σχολή των Αθηνών. Η σχολή των Αθηνών σχόλα για τέλη στην Ιταλική γλώσσα είναι μία από τις διασημότερες τοπογραφίες του Ραφαήλ. Θεωρείται από πολλούς το απόλυτο αριστούργημά του και η τέλεια ενσάρκωση του κλασικού πνεύματος της ύστερης αναγέννησης. Η σχολή των Αθηνών δημιουργήθηκε μεταξύ του 510, 1510 και του 1511 και είναι χρονικά η δεύτερη τοιχογραφία που ολοκλήρωσε με πρώτη την φιλολογική έρευνα μυστήρια στον ακριβώς απέναντι τείχο του δωματίου. Ο ίδιος ο Ραφαήλ δεν ονόμασε το έργο έτσι. Δεν το είπε η σχολή των Αθηνών, όπως είναι σήμερα γνωστό. Έγραψε δύο λέξεις. Causarum conitio. Γνώριζε τις αιτίες. Δηλαδή προσπάθησε να συνειδητοποιήσει και να γνωρίζει τις αιτίες φιλοσοφικό συμπέρασμα μελέτης των έργων του Αριστοτέλη με τα φυσικά και φυσικά. Πράγματι, ο Αριστοτέλης φαίνεται να είναι το κεντρικό πρόσωπο στην τοιχογραφία. Ωστόσο, όλοι οι φιλόσοφοι που απεικονίζονται συμμερίζονται αυτό το πράγμα, το αιτίες που γνώριζε, δηλαδή δημιούργησαν το έργο δίνοντας λύσεις, αφού πρώτα προσπάθησαν να καταλάβουν τις αρχαίγοντες αιτίες του κάθε προβλήματος και αντιμετώπισαν κατά το γνώσης των πρώτων αιτιών. Πολλοί έζησαν πριν από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και μόλις το 1/3 είναι Αθηναίοι από αυτούς που απεικονίζονται. Το έργο περιλαμβάνει ρομαϊκά στοιχεία, αλλά συνάμα έχει ένα γενικό ή κοινωνικό καθορισμό. Εδώ βλέπουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη στο κέντρο, που είναι ένα προσχέδιο του Ραφαήλ. Αν δείτε το πρωτότυπο, θα δείτε ότι εδώ αυτό είναι ένα προσχέδιο. Ένα σύστημα που θα μπορούσε κάποιος να υπενηχθεί πως παραπέμπει, δηλαδή είναι φτιαγμένο έτσι, στην Πυθαγόρια μονάδα και πως ο Ραφαήλ ζωγράφησε την τοιχογραφία με ένα αρχαιολογικό σύστημα. Άλλωστε, κάπως έχουν γραφτεί για την κρυφή γεωμετρία του πίνακα. Αλλά η σημαντικότητα αυτού του πίνακα είναι μεγάλη
και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός των τεχνικών στοιχείων που αποδίδουν τέλεια την αίσθηση του βάθους και του χώρου. Και εδώ να σημειώσουμε πως ο χώρος της σχολής των Αθηνών, αυτό που βλέπετε ως χώρος, δεν είναι άλλος από τον υποκατασκευή τότε Άγιο Πέτρο της Ρώμης. Αυτός είναι, αυτό είναι το φόντο. Έτσι, η αντιπόληση των φιλοσόφων της αρχαιότητος ξετυλίγεται στο εσωτερικό ενός μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος και καταλήγει σε στέρεες ή υπηρικές αψίδες εμπνευσμένες από την ύστερη ρωμανική αρχιτεκτονική. Υπάρχει μια άποψη, την οποία μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο εδώ στην Ελλάδα, η σχολή των Αθηνών, τι ωραία και δεν είμαστε εμείς οι Έλληνες. Εμάς απεικονίζει ο Ραφαήλ, αλλά πραγματικά δεν είναι καθόλου έτσι. Έχει σημασία ότι εδώ παρουσιάζονται μεγάλοι φιλόσοφοι και επιστήμονες της αρχαιότητας. Εικάζεται πως κάθε μεγάλος φιλόσοφος είναι στον πίνακα, αλλά η αναγνώριση όλων τους είναι αδύνατη για δύο λόγους. Και τώρα εδώ έχουμε να διαψεύσω εντός εισαγωγικών τον μαέστρο μας, τον κ. Καλογεράκη, που ότι την αναγνώριση την ξέρουμε καλά. Εδώ και στους δύο πίνακες ο Ραφαήλ δεν μας λέει ποιους απεικονίζει. Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, η αναγνώριση όλων τους είναι αδύνατη για δύο λόγους. Αφενός γιατί ο Ραφαήλ δεν άφησε καμία περιγραφή των προσώπων που σχεδίασε και αφετέρου διότι ο Ραφαήλ σχεδίασε ορισμένους από τους φιλοσόφους όπως τους φανταζόταν. Ο Ραφαήλ συνδύασε τη φαντασία του με τις γνώσεις του και δημιούργησε ένα δικό του σύστημα εικονογραφίας για να ζωγραφίσει τους εικονιζόμενους, για τους οποίους είχε μεν διαβάσει, αλλά που δεν τους είχε απαραίτητα δει να απεικονίζονται. Δεν ήξερε πώς είναι. Για παράδειγμα, ο Σωκράτης είναι άμεσα αναγνωρίσιμος στο κέντρο της τοιχογραφίας, γιατί γνωρίζουμε σήμερα, όπως και ο Ραφαήλ τότε, ένα πρότυπο της φυσιογνωμίας του, δηλαδή πώς περίπου έμοιαζε ο Σωκράτης από προκομές του φιλοσόφου ή αδυνάμεις. Αντίθετα, το πρόσωπο που εικάζεται να αντιστοιχεί στον Επίκουρο, απέχει πολύ από το πρόσωπο της φυσιογνωμίας που συναντούμε σε προκομές. Πάμε στο επόμενο. Γνωρίζουμε τελεσίδητα πως στο κέντρο της τοιχογραφίας παρισταίνεται ο Πλάτωνας, αλλά προσέξτε, με τη μορφή του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Μόνο ο Πλάτωνας είναι αυτός. Και αριστερά να δείχνει με το χέρι του προς τον ουρανό και ο Αριστοτέλης, διαφωνώντας θα λέγαμε, με το χέρι του δείχνει προς τη γη. Ο Πλάτωνας κρατάει το έργο του τιμαίως, ενώ ο Αριστοτέλης κρατάει το έργο ηθικά. Αυτό μας παραπέμπει και στις αγιογραφίες των Αποστόλων. Σαν Απόστολοι είναι αυτοί. Που περνάνε και το Ευαγγέλιο, έτσι. Ή το Ιτάλιο. Οι χειρονομίες συμφράζουν την ουσία της σκέψης τους. Η μία του Πλάτωνα οραματικά υπερβατική και η άλλη προς το τέλειο εγκόσμια. Η ιδέα και η εμπειρία ισόπαλες στο πνεύμα του Ραφαήλ, προβάλλουν ισότιμες και στη μεγάλη αυτή τοιχογραφία. Από εκεί και πέρα, διάφοροι μελετητές εκφράζουν διαφορετικές απόψεις ως προς το who is who, ποιος είναι ποιος, στην τοιχογραφία αυτή. Μπροστά από τους δύο φιλοσόφους, απλωμένος όπως φέρνει στα σκαλιά, είναι ο Διογέννης, ο κυριότερος εκπρόσωπος της κοινικής φιλοσοφίας που διακύπτει την αυτάρκεια και λέγεται ότι ζούσε σε ένα μυθάκι. Σε πρώτο πλάνο, εδώ, στηριζόμενος σε μαρμάρινο κύβο, φαίνεται να είναι ο Ηράκλειτος, ο οποίος έχει παρασταθεί με όμοιο τρόπο, σε έναν πίνακα του Μικελάντζελο που αναλώνει, γι' αυτό και μοιάζει στο πρόσωπο στον απέδωσε ο Ραφαήλ. Μυστηριώδης παραμένει κυρίως η δεξιά πλευρά της τοπογραφίας, όπου λίγες μορφές αναγνωρίζονται με βεβαιότητα. Μία νεότερη πρόταση παρουσιάζει ο γερμανός μελετητής Franz Kain, συνεργάτης του Πανεπιστημίου της Σούλ. Ο Kain ερμηνεύει την ενιγματική γωνιά της τοιχογραφίας ως καλλιτεχνική απεικόνηση, ακούστε τώρα μία εμπειρία, μιας αστρονομικής διένεξης που χαρακτήριζε την εποχή της αναγέννησης. Τη διάσταση μεταξύ γεωκεντρικής και ηλιοκεντρικής κοσμοθεωρίας. Στην επόμενη, εδώ βλέπουμε, ο Σωκράτης στα αριστερά του Πλάτωνα,
Ο Πυθαγόρας που γράφει κάτι σε ένα βιβλίο και ο Ευκλήδης και ο Αρχιμήδης που σκύβει πάνω σε ένα μαυροπίνακα κάτω, χρησιμοποιώντας ένα διαβήτη για να σχεδιάσει κάποιο γεωμετρικό σχήμα ή για να αποδείξει κάποιο θεώρημα. Στον Αρχιμήδη ο Ραφαήλ έδωσε, τη μεγάλη τη μορφή του μεγάλου καλλιτέχνη της αναγέννησης της πραγμάτων. Δηλαδή βλέπεις τον Αρχιμήδη, αλλά είναι ο πραγμάτων. Πίσω του ο Ζωροάστρης με την ουράνια σφαίρα και ο Πτολεμαίος με τη γήινη σφαίρα. Στην άκρη του φρέσκου, εδώ ξέρουμε καλά, η πρώτη τελευταία μορφή, από αριστερά έτσι, είναι ο Ραφαήλ. Ή αυτό το προσωπογραφείο του. Αυτό το προσωπογραφείο. Το κάνουμε αυτό στην αναγέννηση. Ξέρετε πολύ καλά τον Ραφαήλ, γιατί έχουμε ακριβώς την ίδια παράσταση κι αλλού. Ο Μιχαήλ Άγγελος με τα ρούχα του Ηράκλη του, είναι πολύ πιθανό να είναι μελάκι αυτός, καθιστό σε στάσεις περισυλλογής, μία αναφορά στο στυλ του καλλιτέχνη την ίδια εποχή που είπαμε κάνει ο 1560. Να μην σας κουράσω άλλο με αυτό, θα κλείσω με κάτι πολύ επίκαιρο. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός, εδώ βλέπουμε μία ακόμα έτσι, γωνιά της τοιχογραφίας, και πάμε στο επόμενο που είναι ο Πάπας Φραγκίσκος. Λοιπόν, ο Πάπας Φραγκίσκος, διάδοχος του Ιουλίου του Δευτέρου, στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο το 2014, δηλαδή πριν 5 χρόνια, πάει εκεί και τι λέει. Ένας από τους καλύτερους πινίκες του Ραφαήλ, ο οποίος βρίσκεται στο Βατικανό, είναι η σχολή της Αθήνας. Λέει ο Πάπας στο Κοινοβούλιο. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι στο επίκεντρο. Ο Πλάτων δείχνει προς τον ουρανό, στον κόσμο των ιδεών. Ο Αριστοτέλης δείχνει προς τα έξω, προς αυτόν που παρακολουθεί τη σκηνή, προς τον κόσμο, προς την πραγματικότητα. Για μένα, λέει σήμερα ο Πάπας, αυτή είναι η εικόνα και η ιστορία της Ευρώπης, η οποία συνδέει τον ουρανό και τη γη. Οι λαοί της Ευρώπης ανέκαθεν ξεχώριζαν. Ο ουρανός είναι το άνοιγμα στο Θεό και η γη αναπαραστά την πρακτική και συγκεκριμένη ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει καταστάσεις και προβλήματα. Προσέξτε πώς μια σύγχρονη θεώρηση βλέπει τη σχολή του ανθρώπου. Και πάμε στον Παρκουζό, εδώ, δίπλα ακριβώς από τη σχολή του ανθρώπου, είναι ο περίφημος Παρκουζός. Με την απεικόνηση του Παρκουζού, που όλους των κουσών, ο Ραφαήλ εξηγεί την ποιήση ως μία ότητα δραστηριότητα του πνεύματος, μέσω της οποίας ο άνθρωπος μπορεί να έχει πρόσβαση, η ποιήση, στην κατανόηση του θείου μυστηρίου. Και αναπληρώνεται. Ο απόρριμας στο κέντρο του Παρνασσού θεωρείται συνήθως ο αυτονόητος πρωταγωνιστής της παράστασης. Είναι ο θεματοφύλακας του κόσμου της ποιήσης. Η αναγνώριση στην εικόνα των αρχαίων και σύγχρονων ποιητών που εμφανίζονται διάσπαρτοι στα διάφορα τμήματα της τοπογραφίας είναι και εδώ αμφίβολη και εδώ εντελώς μαθητική, σύμφωνα με πολλούς μελετητές. Μόνο μερικά και εδώ γνωρίζουμε ακριβώς πρόσωπα. Οι ποιητές που απεικονίζονται είναι 18, εκ των οποίων 9 σύγχρονοι και 9 αρχαίοι. 9 όπως ο αριθμός των μουσών. Σύμφωνα με ένα παιχνίδι αριθμητικών αντιστοιχειών, το οποίο ήταν μέσα στην κουλτούρα της εποχής. Υπάρχει και αυτό, τα νούμερα. Οι μορφές διαδέχονται η μία την άλλη σύμφωνα με ένα αριθμικό, με ένα ρυθμό μουσικό. Έτσι, κινήσεις που πραγματικά τέτοιες. Κινήσεις. Κατά μία ερμηνεία, στην αριστερή πλευρά του Απόλλωνα απεικονίζονται οι τέσσερις μουσες, με Μελπομένη, Θεσπόνη, Πολύμνια, Καλλιόπη. Οι επικοί ποιητές Δάντης, Όμηρος Βιργίλιος, Άγγελο Πολιτσιάνο Ενίας και 5 λυρικοί ποιητές Αλκαίος, Κύρινας, Αμφόρα, Κρέων, Τετράρχης. Βλέπετε ότι έχουμε και το ρωμαϊκό στοιχείο εδώ πέρα, δεν είναι μόνο το ελληνικό. Στη δεξιά πλευρά οι 5 μουσες, Ευτέρπη, Θάλια, Κυρό, Ουρανία, Ερατό, οι ποιητές Βοκάκιο, Αβοκάκιος, Αριόρθο, Βίδιος, Οράτιος, αλλά και αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά και ανώνυμοι ποιητές του μέλλοντος. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή το ότι βάζει ποιητές που θα έλθουν.
αφήνει ανοιχτό το ερώτημα του θέμα. Εδώ μάλλον η ευτέρπη, μάλλον είναι η μουσα της μουσικής ή ιερατό, η μουσα της ιερικής ποιήσης των ύμνων που συμβολώνει στην Ιερία. Εδώ το όργανο αυτό είναι ένα περίεργο όργανο της αναγέννησης που μοιάζει, ας πούμε, σε μια λύρα. Πάμε στο επόμενο, ο απόλυτα καθισμένος στην κορυφή του Παρνασσού κοντά στην Κεσταρία πηγή, με το κεφάλι αυτό στο φαινομένο, ο Θεός είναι αφοσιωμένος στις μελωδίες που συνθέτει με μια λύρα της εποχής του Ραφαήλ. Σαν να ήθελε να τονίσει ο καλλιτέχνης τη διαχρονικότητα του Απολώνιου άσματος. Οι χορδές του οργάνου είναι 7. Εδώ όμως ο Ραφαήλ τις θέλει 9, όπως και οι μουσικές. Ωστόσο, η Φράνκα Καρνής το 1984, μια καλλιτέχνηση με την ευκαιρία της έκθεσης Ραφαήλ στο Βατικανό, ανακατασκεύασε το μουσικό όργανο του Μέζου Απόλλωνας, δηλαδή τη βιόλα, λύρα, τα μπράτσα. Ένα έγκορδο συνοδείας, χρησιμοποιώντας όσες πηγές της εποχής έδιναν στοιχεία για το όργανο. Το αποτέλεσμα ήταν, σαν κατασκευής, ήταν ένα όργανο που οποίου ο ήχος ναι, τέριαζε για συνοδεία, αλλά το οποίο ο μουσικός δύσκολα θα μπορούσε να παίζει τραγουδώντας συγχρόνως. Μήπως λοιπόν ο τραγουδιστής δεν είναι ο Απόλλων, ερώτημα. Και τότε ποιος είναι. Αν δεχτούμε ως κεντρικό ερμηνευτή τον όμηρο που δεσπόζει αριστερά, θα το δούμε λίγο παρακάτω, θα το δείτε, τυφλό το κεφάλι προς τα πίσω, τότε ο Απόλλων μπορεί να συνοδεύει με τη λίγα τα μπράτσο την Απαγγελία Κομίου, πραψόδος. Η λίγα τα μπράτσο παίζεται στον όγκο με το ψάρι και εμφανίζεται στην εικονογραφία με μεγάλη συχνότητα σε διάφορες παραταγές, στα διαδικά του 5ου και του 6ου αιώνα. Να συνοδεύει μουσική αυτοσχεδιασμών και αφηγηματική ποίηση. Σύμφωνα με ερευνητές μουσικών οργάνων, στο πνεύμα της αναγέννησης και της λατρείας προς την ελληνική αρχαιότητα, το όνομα της λύρας, δηλαδή του οργάνου που εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε στο Βυζάντιο και επισή ακόμα και σήμερα σε πολλές περιοχές του Ιωάννου Μεγίου Μελάκου, δόθηκε και στη λύρα τα πράξω. Ένα τοξωτό όργανο με 7 κορδές, απόγονο της ευρωπαϊκής βιέλας και πρόγονο της βιόλας. Σε σχέδιο του Ραφαήλ, σήμερα στη Λίλη, σε ένα μουσείο, βλέπουμε την αλλαγή γνώμης και την επικαιροποίηση του μουσικού οργάνου με το σχεδιασμό της λύρας τα μπράτσο. Άλλο πήγε στο μυαλό του αρχικός και άλλο τελικά έφτασε. Η εμφάνιση της λύρας βιόλα τα μπράτσο, του παραλαμβώντης, η αντικατάσταση της αρχαίας λύρας με αυτό το έγκορδο που παίζεται με δοξάρι και δανείζεται ουσιαστικά την ονομασία της λύρας, είναι ένα μεγάλο θέμα που δίνει το παρόν. Πάμε τώρα στη μορφή του ομήρου. Εδώ ο όμηρος είναι χαρακτηριστική περίπτωσή του. Την ώρα που τραγουδά παρουσία του ενίου. Πίσω από τον όμηρο αναγνωρίζονται αριστερά ο Δάντης, δεξιά ο Βεργίλιος, δηλαδή τι κάνει. Τα έπη των μεγάλων εποχών. Ελληνικής, ρωμαϊκής, ιταλικής λογοτεχνίας και αναγέννησης. Η αποθέωση των αρχαίων ποιητών από τον Ραφαήλ είναι συνεπής προς τους ομανιστικούς κύκλους που δανείζονται από τον κλασικό κόσμο όχι μόνο γενικές αρμονίες, αλλά και τη σύνταξη ενός συγκεκριμένου ιδιώματος που αποτελεί σύνθεση του αρχαίου και του μοντέρνου. Πάμε στη Σαφό. Ξεχωριστή πραγματικά είναι η θέση της Σαφού. Δεξιά. Και εδώ υπάρχει ένα ελληνικάριο που γράφει το όνομά της, Σαφό. Η Σαφό είναι καθισμένη αριστερά, δίπλα στο παράθυρο, που εισχωρεί στην τοιχογραφία, κρατώντας στο υψωμένο δεξί χέρι της περγαμηνή, ενώ το αριστερό ακουμπάει σε αρχαιοπρεπή λύρα. Η Σαφό, που είχε ριχτεί στη θάλασσα, είχε αυτοκτονήσει ουσιαστικά κοντά στο άκτιο, αποτελεί εδώ, λένε οι μελετητές, που είστε τώρα καταπληκτικό, ίσως μια έμεση αναφορά στην περίφημη ναυμαχία του ακτίου όπου ο Οκταβιανός νίκησε τον Μάρκο Αυρίλιο, εγκαινιάζοντας έτσι την έννοια σημασία. Αν δει κανείς τα διάφορα σχέδια
και στάδια με την εξέλιξη της τυπογραφίας του Παρνασσού, γίνεται φανερό ότι το αρχικό θέμα εμπλουτίστηκε βαθμιδόν με την έννοια της έμπνευσης, με τη σύλληψη της ταυτόχρονης παρουσίας, της ταυτόχρονης παρουσίας παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Σε ένα πρώτο, αρκετά πλήρες σχέδιο, όπως το χαρακτηρίζει αυτό χαρακτηριστικό του Μαρκαντώνιο Ραϊμόντι, ο Απόλλωνας παίζει αρχαία λίρα με τις μούσες γύρω του, στους ποιητές της αρχαιότητας. Οι επιλογές του Ραφαήλ στους μεταγενέστερους είναι ένα τεράστιο θέμα στην ιστορία της τέχνης. Πώς δηλαδή επηρέασε ο Ραφαήλ όλη την ιστορία της τέχνης με αυτούς τους πίνακες. Θα σας πω μόνο ένα ελληνικό. Και το οποίο ίσως είναι ο γνωστός του περισσότερους από εσάς, διότι αφορά στα γνωστά προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτά εδώ είναι ιζοφόρος των προπηλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανοιχνεύουν οι μελετητές μορφολογικά πρότυπα του έργου, τη μακρισμένη στον χρόνο μητέρα όλων των παραστάσεων αναλόγου περιεχομένου, δηλαδή τη σχολή των Αθηνών. Στο κεντρικό τμήμα του ιζοφόρου απεικονίζεται ένθρονος ο βασιλιάς Όθων να πλαισιώνεται από τις αλληγορικές μορφές των ελευθερίων τεχνών, ενώ το δυτικό και ανατολικό τμήμα κοσμούνται με μυθικές και ιστορικές μορφές του αρχαίου κόσμου. Εγκατακλείδη. Ο Ραφαήλ αναδείχθηκε ο υπέρτατος ερμηνευτής της πνευματικής σαφήνειας και της κλασικής ομορφιάς, θεμελίων μιας άποψης του κόσμου που αποτελεί τον θρίαμβο της έννοιας της απόλυτης και αρμονικής ισορροπίας μεταξύ φύσης, ατόμου και ιστορίας. Σε συντονισμό με μια κοινωνία αριστοκρατική, εκλεπτισμένη και καλλιεργημένη. Σας ευχαριστώ.
έγινε το 2005 στο Μουσείο του Περίφημου Λυρικού Θεάτρου Σκάλα του Μιλάνου. Εγκαινιάστηκε μία έκθεση με τίτλο «Ελληνική μύθη και αρχαίο δράμα στη Σκάλα του Μιλάνου». Με τη συνεργασία του Ιδρύματος Μεριλέ Μερικούλη. Η έκθεση αντιλαμβάνεται ότι αφιλούσε το θέμα της αυτό το τεράστιο πολιτιστικό απόθυμα της Ελλάδας που έδειχνε τη σχέση του αρχαίου δράματος με την όπερα, αφού πολλές όπερες βασίζονται στους ελληνικούς μύθους και στην αρχαία τραγωδία. Φανταστείτε τελείως ενδεικτικά, σύμφωνα με ένα πρόχειρο υπολογισμό των μελετητών, για την ίδια έχουν γραφτεί 50 όπερες, για την Ιφηγένεια 70, για την Άρκηστη του Μεδίπολα τουλάχιστον 20, για την Αντιγόνη 30. Δεκάδες είναι επίσης οι όπερες, ήδη στην παρόμοια εποχή, υπάρχει ολόκληρη λίστα για την Ορφέα. Πρώτη του Μοντεβέρδη, αλλά από εκεί πέρα ακολουθούν άπειρες. Και άλλες τόσες δεκάδες για τον μύθο του Ηρακλή. Αυτές είναι πολύ άγνωστες στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιανουάριο του 2014, παρανομήθηκε στην αυλία της Καμεράτα, της γνωστής μας Καμεράτα, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας της Βρυξέλλες. Ο μαέστρος Γιώργος Πέτρου διεύθυνε έργα του 18ου αιώνα με τίτλο «Η Ελληνική Μυθολογία και η Παρόκ Όπερα». Το λέω αυτό για να δούμε ότι το παρελθόν γίνεται σήμερα μια πραγματικότητα από Έλληνες συντελεστές. Αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Και μάλιστα θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτοί οι συντελεστές πραγματοποιούν μια τομή στην ερμηνεία της όπερας σήμερα. Αλλά ας γυρίσουμε λίγο πίσω. Η γαλλική λέξη Baroque, που προέρχεται από την πορτογαλική λέξη Baroque ή Baroque, που σημαίνει ακανόνιστο, κακοφτιαγμένο μαργαριτάρι, ακατέργαστο, πήρε τη σημασία του ασυνήθιστου, του εκεντρικού, του στρεβλού, ακόμα και του χυδαίου και του κακούγουστου και του παρακμάζοντος. Ο όρος Baroque χρησιμοποιείται τον 18ο αιώνα ήδη από τον γερμανό θεολόγο, βιβλιοθηκάριο και επιφανή αρχαιογνώστη Johann Winckelmann για να δηλώσει απαξιωτικά την παρακμή της τέχνης και την απομάκρυνση από τη φύση και την ελληνική αρχαιότητα. Δηλαδή, είναι ένας όρος κακός. Απλώς τώρα είναι πλέον ένας όρος διεθνής που αφορά σε μια μεγάλη περίοδο της τέχνης. Να σας πω, έρχεται στο μυαλό ένα παράλογο, ένα αντίστοιχο. Η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, το Big Bang, αυτό, το Big Bang, δεν είναι επιστημονικός όρος. Είναι ένας όρος που ένας δημοσιογράφος του BBC εφήβρε την ώρα της συνέντευξης με έναν επιστήμονα για να κοροϊδέψει τη θεωρία. Και έγινε η θεωρία του Big Bang. Το ίδιο σημαίνει και το Μαρόκο. Χαρακτηριστικό είδος το Μαρόκο που δημιουργείται στα τέτοια δεκάτου του 16ου αιώνα και χρησιμοποιεί, όπως είπαμε, τους αρχαίους μύθους. Αξίζει να σημειωθεί όμως πως και τα μαδριγάλια που προηγούνται έχουν πολύ ελληνική μυθολογία μέσα τους. Δεν ήρθε ξαφνικά το Μαρό. Υπάρχει μια πρωτενέστερη παράδοση που αξιοποιεί το είδος αυτό. Το θέμα είναι ότι το Μαρό έρχεται ως όπερα και τον αδεικνύει αυτό. Η αρχαία τραγωδία μπορεί να απουσιάζει από την όπερα, τραγωδία όχι μυθολογία, και το επίσημο θέατρο της εποχής εμφανίζεται όμως την εποχή εκείνη σε σχολικές παραστάσεις. Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των Ιησουητών μοναχών, και αποτελεί το 17ο αιώνα πηγή έμπνευσης για τις δημιουργίες των άλλων κλασικών, όπως του Ρακίνα, Κορνέι κτλ., που θα δώσουν τη σειρά τους σε όπερες κορυφαίων εκπροσώπων του γαλλικού Μπαρόκ, όπως του Λουλί και του Ραμό. Μια παρατήρηση τώρα εδώ. Στην Ελλάδα ξέρουμε πλέον αρκετά για το αγγλικό Μπαρόκ, αλλά πολύ λίγα για το γαλλικό Μπαρόκ, γιατί δεν αναλύουν πολλές παραστάσεις του γαλλικού Μπαρόκ εδώ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το ντεκόρ της εποχής εκείνης, απόλυτα εναρμονισμένο με τη θεατρικότητα και την ψευδέστηση της τέχνης του Μπαρόκ, κόβουν την ανάσα όταν ενώνονται τις βιρτουοζίστικες φωνές των καστράτων, έτσι, της όπερας, που ντυμένοι με εντυπωσιακά κοστούμια ζωντανεύουν την αρχαία μυθολογία.
κάνοντάς τη στα μάτια και στα αυτιά των θεατών αξέχαστη. Αυτή τη θεατρικότητα και εκπληκτική μεγαλοπρέπεια τη συναντούμε σε μεγάλες τυπογραφίες του Μπαρόκ, που μεταμορφώνουν την αίθουσα ενός πύργου ή ενός μαστεριού σε πλαίσιο για θεαματικές γιορτές. Μια τέτοια γιορτή απεικονίζει η τυπογραφία το συμπόσιο της Κλεοπάτρας στο Παλάτσο Λάπια της Βενετίας, που είναι του Τζιοβάνι Μπατίστα Τιέπολο, ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 18ου αιώνα. Τι απεικονίζει αυτό, μια τέτοια έντεκτο ανέβασμα, έτσι, γιορτής σχολικής, που έχει ως θέμα την αρχαία ελληνική μυθολογία. Τώρα, η μουσική παρουσιάζεται περισσότερο ομογενοποιημένη στις διάφορες χώρες της Ευρώπης από ό,τι στις άλλες τέχνες, διότι το ιταλικό πνεύμα κυριαρχεί. Το ιταλικό πνεύμα κυριαρχεί στη μουσική και στην όπερα παρόλα. Έτσι λοιπόν, επικρατεί ο λόγος σε σχέση με τη μουσική και ο Μοντεβέρδη υποστηρίζει ότι ο λόγος πρέπει να κυριαρχεί και η μουσική να τον ερμηνεύει. Οι συνθέτες του Μπαρόκ ανακάλυψαν συγκεκριμένες τεχνικές οι οποίες μπορούσαν να θέσουν σε κίνηση ανάλογα συναισθήματα. Έτσι, μια φράση του μπάσου της χαμηλότερης φωνής με τις νότες να ακολουθούν συγκεκριμένη πορεία προς τα κάτω συμβόλιζε τον άδη. Ένα συγκεκριμένο μελωδικό διάστημα εξέφρασε το ερωτικό πάθος. Και αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν τότε και φτάνουν μέχρι σήμερα. Είναι, θα λέγαμε, αυτό που ονομάζουμε η μίμηση προς τα νοούμενα. Προσπαθεί αυτό που το βρέει το κείμενο, άδης, να το κατεβάσει ο συνθέτης τα τάρταρα. Και αυτό που είναι ο ουρανός, να το ανεβάσει ψηλά. Η ομαλή και η ειρηνική κίνηση της αναγεννησιακής μουσικής δίνει τη θέση της σε μια μεγάλη ποικιλία ρυθμών, που επίσης μπορεί να ακολουθεί στα συναισθήματα ή τις χορευτικές διαθέσεις της σύνθεσης. Βασικό στοιχείο του Μπαρόκ είναι το basso continuo, δηλαδή το συνεχές βάσιμο που θα έλεγα. Ο Ρανός, το περίφημο θεωρητικό έργο του «Πραγματεία περί της αρμονίας» το 1722, υποστηρίζει ότι κάθε όμορφη μελωδία στηρίζεται σε μια καλή αρμονική βάση. Για να γίνει αυτό κατανοητό, σκεφτείτε την εικόνα ενός τραγουδιστή, ο οποίος συγχρόνως παίζει ακόρδα στην κιθάρα. Μια όμορφη μελωδική γραμμή στο τραγούδι θα αντιστοιχεί σε μια όμορφη ακολουθία από ακόρδα της κιθάρας. Αυτή η θεωρία που πηγάζει, όπως όλες οι θεωρίες, από την πράξη, αρχίζει να εφαρμόζεται συστηματικά την εποχή του Μπαρόκ. Και βέβαια στο Μπαρόκ έχουμε και τη δημιουργία νέων οργανικών μορφών σύνθεσης, έτσι όπως είναι η καντάτα, δημιουργείται το κονσέρτο, όπου ένα όργανο διαλέγεται τα υπόλοιπα, προβάλλει μπροστά από την ορχήστρα και συνδιαλέγεται με αυτή και τα λοιπά, με αυτό το ρυθμό μουσική που θα τα ξέρετε. Να έρθω στη γέννηση της όπερας. Η όπερα είναι ένα θεατρικό έργο που συνδυάζει τον μονόλογο, τον διάλογο, τον μπαλέτο, τα σκηνικά, τη δράση, με συνεχή, σχεδόν συνεχή μουσική, που λειτουργεί είτε ως υπόκρουση, είτε ως ερμηνεία, είτε ως βάση για την εξέλιξη του έργου. Η όπερα, σε αντίθεση με το θέατρο πρόσας, είναι ένα δράμα στο οποίο οι ηθοποιοί τραγουδούν αντί να ομιλούν. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το αρχαίο ελληνικό δράμα χρησιμεύσε ως πρότυπο για την όπερα. Και γι' αυτό έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς παρουσιάζονταν η αρχαία ελληνική τραγωδία. Η πρώτη υποστήριξη ότι τα χωρικά μόνο τραγουδιόνταν, οι άλλοι ότι τραγουδούσαν όλο το έργο. Όπως είπε χτες και ο κύριος Πούπνερ, η ιστορία ξεκίνησε από μια συντροφιά. Από την Καμεράτα Φιωρεντίνα, τη δεκαετία του 1570, όπου ο κόμις Γιωβάνι Μπάρτι φιλοξενούσε στο σπίτι του μια άτυπη ακαδημία λογίων που συζητούσαν με την λογοτεχνία, την τέχνη, την επιστήμη και τη μουσική. Συχνά εκεί οι μουσικοί παρουσίασαν τα νέα τους έργα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, ακούστε τώρα μια λεπτομέρεια πολύ ενδιαφέρουσα, ο πατέρας του Γαλιλαίου, γνωστό σε όλο τον Γαλιλαίο, Βιτσέντζο Γαλιλαία, εκδίδει τη μελέτη «Διάλογος της αρχαίας
και της σύγχρονης μουσικής, Βελετία 1581, όπου επιτίθεται στην τρέχουσα πολυφωνική πρακτική της εποχής, με την οποία χανόταν, έλεγε το νόημα του κείμενου. Έτσι, το ρεξιτατίβο κυριαρχεί η επαγγελματική αφήγηση που αποτελεί το θεμέλιο της όπερας. Στη βάση αυτή έγιναν δύο σημαντικές προσπάθειες, η Δάφνη του συνθέτη Τζιάκομο Μπέρι, ο οποίος στράφηκε στα μυθολογικά θέματα, ένα έργο του 1597, από το οποίο έχουν σωθεί παράγματα, και εδώ για πρώτη φορά εμφανίζεται το αφηγηματικό στήριο της Τζιάκομο. Στη λογική αυτή ήταν και οι ολοποιήσεις του μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης από τον Μπέρι επίσης, και τον Τζούλιο Κατσίνη εκεί γύρω στο 1600. Η τομή στην όπερα είναι ο Ορφέα του Μοντεβέρτη, 1607. Η πρώτη οργανωμένη όπερα στην ιστορία της μουσικής, διαρθρωμένη σε 5 πράξεις. Και εδώ εμφανίζονται όλα τα στοιχεία της πρώινης όπερας. Εισαγωγή για την ορχήστρα, ρετσιτατίβι, αγριόζο, ό,τι συνιστά εν πάση περιπτώσει την όπερα. Η ορχήστρα του Μοντεβέρτη είναι μεγάλη, 40 όπερα, και παρουσιάζεται για πρώτη φορά η οργανωμένη ενορχήστρωση. Ο Μοντεβέρτη γυρίζεται τη σχέση λόγου και μουσικής με μια μεγαλύτερη ελευθερία, καταφέροντας να αποδώσει τα βήματα του κειμένου τόσο με τις μελωδικές του γραμμές, όσο και με την αρμονία και την ενορχήστρωσή του. Η όπερα Ορφέας, καθώς τα τελευταία έργα του Μοντεβέρτη, η επιστροφή του Οδυσσέα στην Παθήνα και η στέψη της Ποπέας, συνεχίζουν να παρουσιάζονται μέχρι τις μέρες μας και να εκδέχονται διάφορες σκηνικές παρουσιάσεις. Στις 24 Φεβρουαρίου 1607, ακούστε ένα επίτευγμα, έχουμε την πρεμιέρα του Ορφέα και λόγω της καινοφανούς δραματουργίας, το λιμπρέτο διανεμήθηκε σε όλους τους ακροατές. Αυτό ήταν ένα φοβερό εγχείρημα τότε να διανεμηθεί το λιμπρέτο στους ακροατές. 1607. Ήδη λοιπόν από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της, η όπερα χρησιμοποίησε επεξεργασίες αρχαιολογικών μύθων και αρχαίων δραμάτων. Το ζήτημα της πρόσληψης του αρχαίου κόσμου στην ιστορία της όπερας είναι ένα θέμα ειδικών μελετών και πώς έγινε αυτό. Πάντως πρέπει να πούμε το εξής, ότι με τα πρώτα drama υπερμούσικα του Φλεβενού ομίλου της Καμεράδα Φιωρεντίνα τέθηκαν και τα θεμέλια για την ανάπτυξη του νέου συνθετικού είδους, που έμενε να απασχολήσει τους συνθέτες για 4 συνεχείς σχεδόν αιώνες και να επαναφέρει διαρκώς ανανεωμένους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Έρχονται νέα έργα τα οποία συνιστούν μια ανανέωση των αρχαίων ελληνικών μύθων στη θεματολογία της όπερας, προσαρμόζοντάς τα στα εκάστοτε μουσικοδραματουργικά πρότυπα της εποχής. Για να μην σας κουράσω, λέω δύο λόγια για το Baroque στην Αγγλία. Ο Πέρσεν, ο πιο γνωστός Άγγλος συνθέτης, έγραψε μουσική για πολλά από αυτά τα έργα που έχουν σχέση με την αρχαία μυθολογία, μεγαλώνοντάς τα με τραγούδια, χοροδιακά μέρη και χορούς. Η μοναδική πραγματική του όπερα όμως είναι γνωστή όλοι σε όλους τη Διδογένειας, που πέφτει το 1689. Σε οικοτροφείο για τις ποινίδες. Αυτό που ακούμε εμείς σήμερα, έτσι, στα μεγάλα θέατρα του κόσμου, παίχθηκε σε οικοτροφείο φιλέων, έτσι, για τις ποινίδες, και ήταν ακριβώς μια όπερα δραματίου με 44 μέρη, γραμμένη για μικρό αριθμό ατόμων και με έγχορδα όργανα. Ο Χέντελ, που γεννήθηκε στη Γερμανία το 1685, την ίδια χρονιά με τον Μπαχ, πέθανε στο 1759 στο Λονδίνο, πολύ τογραφημένος Άγγελος. Έγραψε περί 40 όπερες, όλες σε ιταλικά λιμπρέτα, στη μορφή της σοβαρής όπερας, στο στάδιο της πλήρους πολιτικότητάς της. Η τελευταία όπερα του Χέντελ είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο όψιμο Μπαρόκ και το ροκοκό. Πρόκειται για τον Ξέξ, 1738. Πεθαίνει ο Χέντελ και ασχοληθεί με τον Ελλάδα. Τελευταία όπερα ο Ξέξης, που πλησιάζει ξεκάθαρα στο νέο στυλ με το πάτρεμα πάθους, λυρισμού και κομμωδίας.
Ο συνθέτης παρουσιάζει τους ήρωες της αρχαίας μυθολογίας και ιστορίας, σχεδιασμένους με λεπτότητα, σε αντίθεση με το πολυτελές και μεγαλόπρεπο σκηνικό Ελίοντε, με στοιχεία ανατολικής αισθητικής. Βασίζεται σταθερά στη μελωδική δύναμη της άριας στα κάπο και χρησιμοποιεί λίγα σύνολα, πέρα από το ορχιστρικό ποιητίωμα που είναι πολύχρωμο και γεμάτο αρμονίες. Η συναισθηματική του έκφραση περιέχει μεγάλο βάθος και αξιοπρέπεια, ενώ τα τραγούδια του, όπως το διάσημο Λάρκο του Ξέρξη, είναι μεγάλο έθνος και ενός ρυθμού ξεκάθαρα συγκεκριμένο. Στα έμπειρα χέρια του, η Ιταλική όπερα Μπαρόκ έφτασε στο απόγειο της ανάπτυξής της. Η μελωδία και ο ρυθμός είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Το μέγεθος του ρήματος της όπερας Μπαρόκ επικεντρώνεται από την εύστοχη ικανότητα του Χέντελ να χρησιμοποιεί τη συναισθηματική έκφραση. Ο Γιώργος Πέτρου είναι ίσως ο Έλληνας μαέστρος της όπερας Μπαρόκ, διήφθηνε τον Ξέρξη του Χέντελ στη Βασιλική Όπερα της Στοκχόλμης το 2015 και τον υπογράφησε. Ο Γιώργος Πέτρου έχει στον ηγετικό του δεκάδες συναυλίες, αλλά και πάρα πολύ σημαντική δισκογραφία, η οποία είναι πλέον διεθνής, καθώς έχει αποσπάσει μεγάλα βραβεία ως μια σύγχρονη πρόταση ερμηνείας της όπερας Μπαρόκ και μάλιστα με Έλληνες συντελεστές. Νομίζω πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι έχουμε να κάνουμε με σύγχρονους λυρικούς περιτέχνες, τη Μέρη Μενέζου, τη Μάρτα Κατσούλη, τον Πέτρο Μαγουλά, οι οποίοι κάνουν αυτή την όπερα Μπαρόκ μαζί με τον Γιώργο Πέτρου και την Καμεράτα. Να πω, επειδή είναι και την Πάτρα, ότι η ιστορία αυτή ξεκίνησε από τον Εστραπατρόν, δηλαδή ηχογράφησε τις πρώτες όπερες τον Ορέστη με την Ορχήστρα Πατρών και μετά ακολούθησαν και άλλες. Και μιλάμε λοιπόν για μια πολύ σημαντική ελληνική παρουσία στο θέμα που λέγεται Μπαρόκ όπερα σήμερα. Και αυτό συνεχίζεται, για να κλείσω με αυτό ακριβώς το θέμα, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουλίου, ο Γιώργος Πέτρου και η Καμεράτα θα παρουσιάσουν τη δημοφιλή όπερα Αλτσίνα του Χέντελ, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Λονδίνο το 1735, στο Ηλόβιο, με τη Μητρό του Αθανασίου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τώρα προσέξτε το τελευταίο. Από το 2021, δηλαδή το θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, ο Γιώργος Πέτρου θα αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χέντελ στο Κέντιγκεν στη Γερμανία. Θεωρεί ότι η Μπαρόκ μουσική είναι πολύ κοντά στη σύγχρονη αισθητική και άρα μας ενδιαφέρει. Αυτό ακριβώς πιστεύω και εγώ, ότι δεν είναι τυχαία η άνθρωση του Μπαρόκ στις μέρες μας και στην Ελλάδα. Φαίνεται πως αυτή η παλιά μουσική μπορεί να επιστρέφει δυναμικά και να μας δίνει ακόμα ερμηνευτικά κλειδιά για την ερμηνεία της τέχνης, της μουσικής και του κόσμου γύρω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Thank you.
από την Αριάδνη και το Βάκχο, από το σημείο που εγκαταλείπεται η Αριάδνη στο νησί της Νάξου από τη Θησαία. Hey!
σκιά του Χέντελ, από την όπερα Ορέστης, όπως λέει το πρόγραμμά σας. Εδώ η Ιφηγένεια λέει, αν ο αγαπημένος σου γιος, το αγαπημένο σου παιδί, κινδυνεύει, θα μετατραπείς σε τίγρη και θα τον προστατεύσεις από το κίνδυνο. Thank you.
ξέρουν να το χειρίζονται, να δείξουν σε αυτούς που δεν ξέρουν. Έτσι και να μαθαίνουν να πάνε σε αυτό το τομέα. Και τις φωτογραφίες, που κάθε συμπεριστεί, με ένα αρκετό μακρύ βιογραφικό. Να, θα πρέπει όμως κάτι να λέμε. Θα πρέπει κάτι να λέμε. Λοιπόν, ο Αδριόπουλος, που ήταν στο πρώτο μισό, είναι θεολόγος και μουσικός, μελετητής, γράφει πολύ ωραία. Κάναμε τίποτα και αυτό δεν το είδα. Εντάξει, μου δεν είναι. Γράφει πολύ ωραία και έχει και ένα πολύ ωραίο blog για τη μουσική. Και από όλα αυτά τα οποία είδαμε και γράφησαν, έγραψε το καλύτερο κείμενο για το φεστιβάλ Τυχείου. Γράφει στο blog του ότι είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του Αιγαίου αυτό το καλοκαίρι. Και είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Είναι σύζυγος της παπιάς. Και έχουμε και δύο μεταμιστικά παιδιά. Τα οποία είναι αποδεσμένα με τα δικά μου. Και στα δικά μου μεγαλύτερα κάνουν baby sitting και εκεί είναι δεύτερη. Να άθουν και να μιλούν. Λοιπόν, δεύτερο μισό. Έχουμε κύριο στην Ευτυχία από τον Νικολάου και τον Χρήστο Μαρίνο. Κυρία Σπρώτα, η Ευτυχία είναι μουσικολόγος από τον Βόλο. Ήρθε όμως στην Αμερική, σπούδασε τις μουσικολογικές στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Με μερικούς σημαντικούς μουσικολόγους όπως ο Τζον Ταπέρ, Τζον Σέβερο. Και γνώρισε και τον εκλεκτό της καρδίας της από την Αμερική και τώρα μένει στο Οχάιο και είναι καθηγήτρια στο Bowling Green. Ο Μαρίνος είναι γεννημένος στη Νέα Υόρκη. Όχι, έγινε στην Αθήνα. Αρχιέρωτη μεταβίας. Γιατί είναι στην Ελλάδα λοιπόν, να τα κάνω στη Νέα Υόρκη. Είναι ανδριώτης όπως και εγώ. Κατά μη σκούφια μας. Καλογεράδες, ξέρω ότι έχετε καλογεράδες στοιχείο. Είναι συγγενείς με τους καλογεράδες σαν. Αλλά έχουν απομακρυνθεί πολύ. Ήταν 12 αδέρφια της Βίλη. Λοιπόν, ο Χρήστος Μαρίνος είναι πιανίστας. Κυρίως συνοδεύει τραγουδιστές. Και τώρα βρίσκεται στη Μινεσότα και το καλύτερο του εμείς είναι στην Ιράκη. Η οποία είναι σοπράνο και σκηνοθέτη όπερα. Ωστόσο όμως έχει κάτι εξαιρετικό ο Μαρίνος. Έχει μαζέψει ένα τεράστιο αρχείο από παρτιτούρες τραγουδιών Ελλήνων συντριπτών. Ένα τεράστιο αρχείο. Υπάρχουν και άλλα αρχεία όπως τα Μπάρκου κλπ. Αλλά για το τραγούδι μαζεύει παρτιτούρες και κάποια στιγμή βέβαια θα αποδειχθεί εκπληκτικά σημαντική η προσφορά του. Αυτά τα λίγα λοιπόν, θα κοιτάξω τι γίνεται του Βουίζη του Βουίζη. Η Ευτυχία θα μας μιλήσει για τον Βάγνερ και τον Νίτσε και μετά ο Φαρίνος θα μας μιλήσει για τον Σούμπερ με τον Μέιρ Χόφερ και τα ελληνόφωνα τραγούδια. Να ακούσουμε τα 6 τραγούδια στο τέλος, όπου θα παίζει πια ο ίδιος. Και η κυρία Τρομάνη που μας έφερε εδώ. Και ήθελα
να, πω, να ξεκινήσω λίγο με μία ερώτηση. Έχω δύο ονόματα εδώ, τα οποία θα αναφέρω πάρα πολλές φορές και θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες, τον Ρίχαρντ Βάγκνερ και τον Φρίντριχ Νίτσε. Και θέλω να σας ρωτήσω, ποιος έχει ακούσει κάτι, ξέρει, εκτός από εσάς τους μουσικούς, έτσι, αυτοί σας εξαιρείστε. Ποιος ξέρει κάτι για τον Ρίχαρντ Βάγκνερ, έχετε ακούσει το όνομα, ας πούμε, περίπου κάποιοι. Φρίντριχ Νίτσε, φιλόσοφος. Ναι, ξέρω πώς το περίπου. Ωραία. Έτσι κάπως ξεκινάω και τα μαθήματα μου με τους φοιτητές μου και μετά τους από... τους θυμούν κάπως. Όχι ότι θέλω να φοβώσω εσάς, για τον κόσμο. Λοιπόν, τα ονόματα αυτά του Ρίχαρντ Βάγκνερ και του Φρίντριχ Νίτσε είναι πάρα πολύ σημαντικά στον χώρο της μουσικής και της φιλοσοφίας, ξεχωριστά αλλά και συνδυασμένα. Ο Βάγκνερ ήταν για την γερμανική όπερα του 19ου αιώνα ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος και συνάμα αναγεννητής του ορισμού της αισθητικής της όπερας. Με δύο λόγια, άλλαξε την πορεία της όπερας για όλους τους συνθέτες που ακολούθησαν. Αντίστοιχα, την ίδια εποχή στην Ιταλία ήταν ο Βέρντι, ο πιο σημαντικός συνθέτης όπερας. Ο Νίτσε ήταν ο κατεξοχήν φιλόσοφος του ιδεαλισμού και ίσως από τους πιο παρεξηγημένους φιλόσοφους του διαμόμενους του ρομαντισμού. Η πρώτη του συνάντηση το 1868 υπήρξε σταθμός στη σχέση τους, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε σταδιακή αντιπάθεια που οδήγησε στην τελική ρήξη σχεδόν 10 χρόνια αργότερα. Στις 28 Οκτωβρίου 1868, ο Νίτσε άκουσε τις ουβερτούρες του Τριστάλου, Τρίσταν Εξόντε, και Μάστερ Σίγκερ του Βάγκνερ στη Λειψία και αμέσως προσιλητήστηκε, όπως λένε πολλοί, στη λατρεία του Βάγκνερ, γιατί περί λατρείας είναι πρότυπο. Την επόμενη χρονιά του 1869, ο Νίτσε διορίστηκε πρόεδρος της κλασικής φιλολογίας στη Βασιλεία, σε ηλικία μόλις 24 ετών, και στις 15 Μαΐου 1869 προσπάθησε να επισκεφτεί τον Βάγκνερ στο Τρίψε, κοντά στη Βιέννη, αλλά δεν κατάφερε να τον δει. Τελικά συναντήθηκαν στην επόμενη επίσκεψή του εκεί, τον Ιούνιο του 1869, και μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι δηλαδή τον Απρίλιο του 1872, συναντήθηκαν άλλες 22 φορές. Η Κόζημα Βάγκνερ, που ήταν η σύζυγος του Ρίχαρντ Βάγκνερ και μάλιστα ήταν και μία από τις κόρες του διάσημου πιανίστα και συνθέτη Φρανς Λίστ, ήταν εκεί και πάντα έπαιρνε σημειώσεις και κρατούσε ημερολόγιο. Και έχει καταχωρήσει στο ημερολόγιο της ότι μετά από κάθε επίσκεψη του Νίτσε αισθανόταν ότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστος όπως πάντα. Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το 1869 που βρέθηκαν και συναντήθηκαν για πρώτη φορά, ο Βάγκνερ είχε γράψει 9 όπερες. Συνολικά είχε γράψει μέχρι το τέλος της ζωής του 13 όπερες, 9 ξεχωριστές όπερες και 4 όπερες που ήταν η τετραλογία του, το Αντιλίδη του Νίβελο. Οπότε είχε ακόμη κάποιες όπερες να γράψει από εκεί. Ενδεικτικά να αναφέρω και γράψει το Ριέτσι, τον Ταν Χόιζερ, τον Λόιγκριν, τον Τριστάν Χιζόπη, τους τραγουδιστές του Μίρε Βέρτης, τον Ιπτάμενο Ολλανδό, όλες αυτές τις μεγάλες όπερες που ξέρουμε και μέχρι σήμερα. Και είχε γράψει ακόμη και πολλά δοκίμια, στα οποία εξηγούσε την αισθητική του για το μουσικό δράμα, το μύθο και για την αναγέννηση της όπερας μέσα από το δικό του έργο φυσικά, γιατί ο Βάγκνερ ποτέ δεν κατηγορήθηκε για μετριοφροσύνη. Το έργο του Νίτσε είναι στο κέντρο αυτής της πνευματικής σχέσης, αφού ασχολήθηκε με τη γέννηση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, κυρίως στο βιβλίο του «Η γέννηση της τραγωδίας». Η παρουσίασή μου σήμερα ξεκινά με ένα ίσως απλό ρητορικό ερώτημα. Τι έμαθε ο Βάγκνερ από τον Νίτσε, στην ουσία δηλαδή ποιες από τις ιδέες που διατρέχουν την αισθητική του Βάγκνερ συνδέονται με την ερευνητική έρευνα και φιλολογική ανάλυση στη φιλοσοφία του Νίτσε. Η σχέση αυτή όμως είναι αμφίδρομη, γιατί και ο Νίτσε έμαθε πάρα πολλά για αυτή τη σχέση από τον Βάγκνερ, ή τουλάχιστον έτσι γνώρισε. Θα επικεντρωθώ για λίγο σε αυτό το βιβλίο που είναι πολύ σημαντικό, το 2002, για τη γέννηση της τραγωδίας, η οποία εκδόθηκε το 1872, τρία χρόνια δηλαδή μετά τη συνάντησή του με τον Βάγκνερ, και γι' αυτό μάλιστα το έχει αφιερώσει και στον Βάγκνερ. Ίσως είναι μόνο το μοναδικό του σύγγραμμα που συνειδητά αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις δικές του ιδέες για την αρχαία ελληνική τραγωδία, αλλά και τις ίδιες ιδέες του Βάγκνερ.
Η γέννηση της τραγωδίας αποτελείται από 25 μέλη. Θα τα αφήσω εδώ λίγο να τα βλέπουμε. 1-10 ασχολείται με την καταγωγή της τραγωδίας στην αρχαία Ελλάδα, η οποία μπορεί να αντιθεθεί στην αρμονική συμβίωση των αρχών του Διονύσου και του Απόλλωνο. Αυτό που ακούσαμε και χθες από τον κύριο Μπούχνερ, που είπε το Απολλώνιο πνεύμα και το Διονυσιακό πνεύμα. Στα κεφάλαια 11-15 ο Νίτσε ερευνά την κατάλευση της τραγωδίας, την εντοπίσει στην εξέλιξη του σοκρατικού αρθολογισμού, ο οποίος μεταφέρθηκε σταδιακά στην τραγωδία και ως εκ του προκάλεσε την παρακμήνυση. Στα τελευταία κεφάλαια, 16-25, αυτά είναι ένα εγγόνιο για το Ρίχαρντ και εμέσως εκθέτουν την πεποίθηση του Νίτσε ότι με το έργο του Βάγνερ θα γίνει ο ανεμηνικής της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, της αρχαίας ελληνικής τέχνης στη σύγχρονη Γερμανία. Αυτά τα 10 κεφάλαια προσαρμόστηκαν αργότερα και αποτείνουν φόρο τιμή στο Βάγνερ που τον εξάρουν ως τη μόνη ελπίδα που υπάρχει για την αναγέννηση του γερμανικού λαού και της γερμανικής τέχνης στη σύγχρονη εποχή. Οι όπερες του αποτελούν την αληθινή αναγέννηση της τέλειας τέχνης, της αρχαίας ελληνικής αρχικής τραγωδίας του 5ου αιώνα του Χριστού και ο Νίτσες θεωρεί τον Τριστάνο ως το τέλειο παράδειγμα και ισοδύναμο μιας σύγχρονης τραγωδίας. Το βιβλίο του Νίτσε διαγράφει μια νέα και διαφορετική αισθητική αντίληψη για την αρχαία τέχνη. Τα χαρακτηριστικά της ευγενούς απλότητας και γαλήνιας μεγαλοπρέπειας, χαρακτηριστικά που όπως ακούσαμε και πριν από τον Παναγιώτη Διόγλου και χθες από τον κύριο Κούντερ, είναι χαρακτηριστικά που έγραψε ο Γιώργο Γιώργο Μίλκε Μίντελμαν, αυτός ο σπουδαίος γερμανός κλασσιστής. Γιατί μελέτησε την κλιτική της αρχαίας Ελλάδας και είπε ότι η κλιτική αυτή, όπως μελέτησε στα τέλη του 18ου αιώνα, έχει μια απλότητα, μια γαλήνια, μια μεγαλοπρέπεια, μια ευγένεια. Και αυτά τα χαρακτηριστικά μετά μεταδόθηκαν σε όλες τις πτυχές της κλασικής τέχνης όπως μελετήθηκαν. Η στερεότυπη αντίληψη του Μίκελμαν όμως για την ελληνική τέχνη, που επηρέασε όλους τους γερμανούς ελληνιστές στο τέλος του 18ου αιώνα και τον αρχό του 19ου αιώνα, ήταν κινητελής. Με τη δημοσίευση της γέννησης της τραγωδίας από τον Νίτσε, η όλη αισθητική άποψη άλλαξε. Όπως είχε υποστηρίξει και ο Χιλότερμπι πριν από τον Νίτσε, ο Νίτσε επίσης θεώρησε ότι δεν ήταν λογικό να σκεφτόμαστε τους αρχαίους Έλληνες μόνο από τη σκοπιά του Μίκελμαν. Η ίδια τέχνη των αρχαίων Ελλήνων αποκαλύπτει ότι γνώριζε τον πόνο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, ειδικά όπως απεικονίζεται στους μύθους και ιδιαίτερα στις τραγωδίες που αποτελούν μια μεγαλοπρεπή τέχνη. Ο Νίτσε εξήγησε ότι υπήρχε μια σκοτεινή πλευρά στην επιφανειακή χαρά του Έλληνα. Και αυτή ήταν η πλευρά που τον ενδιαφέρει περισσότερο να αποκαλύψει. Έτσι, εδώ η προσέγγιση του Νίτσε στην κλασική τέχνη άνοιξε μια νέα πορεία κατανόησης και ερμηνείας. Από την αρχή του βιβλίου, ο Νίτσε εξηγεί ότι ασχολείται κυρίως με την τέχνη της, εισάγει δύο όρους που γι' αυτόν είναι ο πυρήνας της αρχαίας ελληνικής τέχνης, το Απολλώνιο και το Διονυσιακό. Αισθητικά φαινόμενα που δημιουργούν διαρκότητα και πολυκότητα. Με την επινόηση αυτών των δύο επιθέτων για να εκπροσωπούν πίσω τις δύο αντιθετικές πολιτιστικές δυνάμεις της αρχαίας ελληνικής τέχνης, ο Νίτσε είχε ήδη αναγκάλει τους θεούς Απόλλωνα και Διόνυσο σε κοινές δυνάμεις στην καταγωγή της τραγωδίας. Η παρουσία των δύο θεών ήδη υπονοούσε ότι η τραγωδία εξελίχθηκε από θρησκευτική λειτουργία που συνδέεται μαζί τους, τον Ολύμπιο Απόλλωνα και τον Διόνυσο, μια θεότητα που εισήχθη στην Ελλάδα από ανατολικές θεοπρακτικές λατρείες. Ο Απόλλων είναι η αναπαράσταση των εικόνων, η φαινομενική πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από αυτοσυγκράτηση, ισορροπία και τάξη, τάσεις που εκδηλώνονται παράλληλα στις πλαστικές τέχνες και ως αρχή της εξατομήτευσης. Αυτό που έλεγε ο Νίτσε, το πριγκίνιο είναι η διευθυντικά του πόδης. Ο Διόνυσος, από την άλλη πλευρά, εκδηλώνεται ως οργιαστική έκρηξη αισθημάτων. Μέσω της διονυσιακής έκστασης γεννιέται η δημιουργική παρόρμηση, δηλαδή η επιβεβαίωση της ζωής, ακόμη και στα πιο δύσκολα προβλήματα. Για τον Νίτσε, η ελληνική τραγωδία έφτασε στην κορυφή της στον χρυσό 5 αιώνα του Χριστού και στα έργα των τριών μεγάλων τραγωδών εσχύλους από την ίδια εκπομπή. Όπως σημαίνει ο μελετητής Βίλιαμ Ράτ και παραθέτω εδώ, στην πιο μεγαλοπρεπή της εποχή η ελληνική πολυκράτωση είχε πραγματοποιήσει το ιδανικό της κοινότητας και είχε τιμήσει την κλεπτή σύνθεση με τις τραγωδίες του Εσχύλου και του Σοφοκλήτου.
Ο Νίτσε, όπως και ο Βάγνερ, σέβεται περισσότερο τον Εσχύλο για την υψηλόφρονα παρουσίαση των μύθων και την υπέρχη στραγάφιση του τραγικού στην απεικόνηση των χαρακτήρων. Αλλά με την έλευση του Σοκράτη και το σταδιακό εξορθολογισμό του ελληνικού πολιτισμού ήρθε μια εποχή που ονομάζει Αλεξανδρινό πολιτισμό, όπου η λογική αντικαθέστησε το τραγικό μύθο και η αισθήτη οδήγησε τον άνθρωπο μακριά από την πρωταρχική του ενότητα με τη φύση και την αρχαιοτυπή του μονάδα. Ο σοκρατικός άνθρωπος, γεμάτος γνώσης και λογική, αλλά χωρίς πάθος για ολόκληρα, που είναι Απολλώνιος, παράδειγμα Ουσιακός, προκάλεσε τη σταδιακή καταρροή της τραγωδίας. Ο Σοφοκλής, ο επόμενος μεγάλος τραγωδός μετά τον Εσχύλο, εξακολουθεί να διατηρεί μερικά από τα χαρακτηριστικά της τέλειας ισορροπίας μεταξύ Απολλώνιου και Διονύσου Ουσιακού στα δράματά του, αλλά ο λογικός Απόλλων κυριαρχεί, εξαλείφοντας τα περισσότερα από τα Διονυσιακά με τις παρομοιώσεις στην τέχνη του. Αυτή η τέχνη γίνεται κεφαλική, απόλυτα οπολιτική και εμποδισμένη στην ηθική, ένα δηλαδή το πρώτο χριστιανικό στοιχείο που απέρριψε ο Νίτσε. Θεωρούσε ότι η ηθική ήταν μία από τις πιο επικίνδυνες ανθρώπινες ιδιότητες, γιατί υποσάπτει τη δύναμη που πρέπει να κατέχει κανείς. Στο τέλος, το ενδιαφέρον του Νίτσε ξαφνικά μετατοπίζεται, όπως βλέπουμε εδώ, στον πολιτισμό της εποχής του, με κύριο μέλημά του τώρα πώς μπορεί να ωφεληθεί η σύγχρονη Γερμανία ακολουθώντας το ελληνικό πρότυπο και να επιτύχει την αναγέννηση της τέχνης μέσω της αναγέννησης της τραγωδίας. Ο γερμανικός πολιτισμός θα έγινε από τον λιθαρμό του μέσω της νέας γερμανικής μουσικής, φυσικά αυτής του Βάγνερ, και έτσι θα αποκαθιστούσε εκείνες τις δυνάμεις που κάποτε ήταν υπεύθυνες για την δόξα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Επιπλέον, ο τραγικός μύθος, η πραγματοποίηση της διονυσιακής σοφίας, έπρεπε να ανακαλυφθεί εκ νέου με κατάλληλους μύθους. Ο μύθος αποτελεί τη συγκεκριμένη εικόνα του κόσμου, μια υγιή φυσική δύναμη δημιουργικότητας ενός πολιτισμού. Ο σοκρατισμός που κατέστρεψε τον μύθο έφερε την κατάρρευση της τραγωδίας και την κατάρρευση του μύθου. Μέχρι τότε οι Έλληνες αισθάνονταν ακούσια υποχρεωμένοι να συσχετίσουν όλες τις εμπειρίες τους με τους μύθους τους. Και ας σκεφτείτε εδώ όλες τις τραγωδίες που ξέρουμε, όλες τις μυθολογίες που ξέρουμε από την αρχαιότητα. Αλλά ο γερμανικός πολιτισμός έπρεπε να ανακαλύψει τους δικούς του μύθους, να συνειδητοποιήσει ότι η πολιτισμική συνοχή εξαρτάται από την ζωτικότητα των καλλιτεχνικών και θρησκευτικών δυνάμεων που είναι εγγενείς στον γερμανικό μύθο. Στις πρώτες όπερές του και στα επόμενα μουσικά δράματα, ο Βάγνερ προσπάθησε να ερμηνεύσει τους αρχαίους γερμανικούς μύθους με σκοπό μια μεταγενέστερη αναγέννηση της γερμανικής τέχνης και του έθνους μέσω της διονυσιακής σοφίας και του μύθου του Απόλλωνα. Ο Νίτσε πίστευε πως ο Βάγνερ ήταν ταγμένος με το έθνο να ανακαλύψει το διονυσιακό στην τραγωδία την ίδια τελειότητα που είχε να επιδείξει το μοντέλο της ισχυρίας τραγωδίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέσα στη γέννηση της τραγωδίας και όλα αυτά μιλάει ο Νίτσε. Από τη μεριά του, ο Βάγνερ γνώριζε πολύ καλά την αρχαία του φιλοσοφία και τον πολιτισμό και είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα του μύθου ως δημιουργικού πολιτιστικού φαινομένου. Στις πρώτες του θεωρίες για την τέχνη, ο Βάγνερ είχε διαδώσει τον ισορροπημένο συνδυασμό όλων των τεχνών σε ένα οργανικό σύνολο και αυτό ονόμασε αυτό που λέμε Gesamtkunstwerk, δηλαδή το ενιαίο, το ολοκληρωμένο έργο τέχνης. Αυτή ήταν η βασική ιδέα στο δοκίμιο του 1849 που είχε τον τίτλο «Η τέχνη του μέλλοντος». Και δύο χρόνια αργότερα, όταν έγραψε το βιβλίο του «Όπερα και δράμα» το 1851, έφτασε μέχρι του σημείου να θεωρήσει και ποιήσει και το κείμενο τα πιο σημαντικά στοιχεία της όπερας, ενώ έθετε τη μουσική σε στοιχείο δευτερεύουσης σημασίας. Ο Βάγνερ είχε επίσης προηγηθεί του Νίτσε στην εκδήλωση της ύπαρξης αντικρουόμενων στοιχείων στην ελληνική τραγωδία. Πολύ πριν ο Νίτσε επεκτείνει αυτές τις αντιλήψεις στη γέννηση της τραγωδίας και προτού φέρει το παράδειγμα του Χριστάνου ως το κατεξοχήν μοντέρνο δράμα, δηλαδή ένα τέλειο παράδειγμα της πραγματικής ελληνικής τραγωδίας. Έως πολύ δύσκολο να εντοπιστεί η τροχιά αυτών των εμπειρών λόγω της φύσης και της φιλίας τους, αλλά και του πέμπτου που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των συγγνώσεων ομιλιών τους, ειδικά στις αρχές του 1870. Όταν όμως γνώρισε τη φιλοσοφία του Σοπενχάουερ, ο οποίος όπου η μουσική έχει την πιο προνομιακή θέση,
ανάμεσα σε όλες τις άλλες τέχνες, η προσέγγιση του Βάγνερ μετατράπηκε βαθμία και τελικά άλλαξε φυσικά. Τώρα ο Βάγνερ άρχισε να υποστηρίζει την υπεροχή της μουσικής στο μουσικό δράμα. Εδώ βρίσκεται μια πολύ βασική διαφωνία με τον Νίτσε. Οι θεωρίες του Νίτσε δεν έδωσαν έμφαση στην υπεροχή οποιασδήποτε από τις τέχνες, αλλά μάλλον στην ισορροπημένη συμβίωση όλων των αντιθετικών δυνάμεων. Ο Όλυμπος και ο Διόνυσος ήταν σημαντικό να είναι στην ισορροπία. Επιπλέον, ο χορός αντιπροσώπευε για τον Νίτσε την ουσία, έννοια και σκοπό της τραγωδίας, τα καθαρά δημοσιακά στοιχεία της. Αρχικά, η δράση στη σκηνή ήταν το αποτέλεσμα μιας τιμιαίας αυθόρμητης χειρονομίας ενός από τους ανθρώπους του χορού που έδρασε μόνος του. Έτσι, ο χορός όχι μόνο είναι διονυσιακός, είναι η ίδια η μουσική για τον Νίτσε. Αντίθετα, ο Βάγνερ δεν πίστευε στη σημασία του χορού στο μουσικό δράμα. Υποστήριξε ότι ο ρόλος του αρχαίου χορού στο δράμα υιοθετήθηκε από τη σύγχρονη ορχήστρα στην όπερα. Όσο και τη χοροδία της όπερας, ισχυρίστηκε ότι πρέπει να εξαφανιστεί. Και όλοι εμείς που ξέρουμε τα βαγνερικά δράματα ξέρουμε ότι υπάρχουν χοροδιακά μέρη, αλλά αργότερα αρχίζουν και λιγοστεύουν γιατί δεν πιστεύει στην ισχύ του χοροδιακού χαρακτήρα. Και λέει ότι πρέπει να εξαφανιστεί, ενδέχεται να έχει ζωτική και πιστική αντίδραση στο δράμα, αλλά μόνο όταν οι απόλυτες δηλώσεις του χορού έχουν συλλήφθει, απορροφηθεί, δηλαδή όταν έχουν γίνει πλήρως μέλος της δραματικής πράξης. Η γέννηση της τραγωδίας είναι αναμφίβολα ένα λαμπρό βιβλίο, αλλά αν και προοριζόταν αρχικά ως μελέτη στην κλασική φιλολογία, εφόσον ο Νίτσε ήταν φιλόλογος, δεν γράφτηκε καθόλου με επιστημονικό τρόπο. Η κριτική του Νίτσε για συγκεκριμένες τραγωδίες είναι πολύ υποκειμενική και δεν διαφωτίζει το πραγματικό του περιεχόμενο. Επιπλέον η γλώσσα του δεν είναι αυστηρά επιστημονική, αλλά κυρίως ποιητική. Ως εκ τούτου, το έργο εξ αρχής προδιαγράφει κάθε τη μελλοντική συνειδητοποίηση της ασυμβατότητας των ιδεών του Νίτσε στη σχέση με αυτές του Βάγνερ. Επιπλέον, ο εκβιασμός του Βάγνερ, που προσάρτησε στο τέλος, απλά χρησιμεύει ως προπαγάνδα για τη μουσική του Βάγνερ. Ενώ το βιβλίο ξεκίνησε ως μια ερμηνευμένη φιλολογική δήλωση για την εσωτερική φύση της αρχαίας τραγωδίας, κατέληξε σαν μια απολογία για τον Βάγνερ, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα μέρη να χρησιμεύουν απλά ως άλωστη για την επιθυμία του να συνδέσει την αρχαία ελληνική τέχνη με το σύγχρονο γερμανικό πολιτισμό και με τον Βάγνερ. Εν τέλει, ο αλληλός θαυμασμός των δύο τους κατέληξε σε τρομερή απογοήτευση και τελικά ακόμα και σε έθρα. Ο λόγος ήταν το γενικό πλαίσιο των ιδεών τους. Το 1872 ο Νίτσε παρέστη στην τοποθέτηση της πέτρας θεμελίωσης του θεάτρου Bayreuth και όλοι μας υπαρτέρες ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Είναι το θέατρο που έκλεισε ο Βάγνερ για τον εαυτό του, για να ανεβάσει τις δικές του όπερες. Και έβαλε κάποιον βασιλιά που ήταν τρελαμένος μαζί του να του δώσει λεφτά και μου είπε ότι okay, πήγαινε σε αυτή την μικρή πόλη που λέγεται Bayreuth εκεί και κάνε το θέατρο σου. Και αυτό ακριβώς έκανε. Και αυτό το θέατρο φυσικά είναι από εκεί. Ανεβαίνουν μόνο παραστάσεις έργων του Βάγνερ. Γίνεται ένας πανικός κάθε καλοκαίρι. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμούργες κριτικές. Και αν δείτε κανείς την τομή του θεάτρου, ήταν ασύλληπτο το πώς ο Βάγνερ είχε αυτή την προφητεία για το πώς θα γίνει το δράμα ξεχωριστό στο μέλλον. Αν δούμε αυτή την τομή του θεάτρου, βλέπω φυσικά το αμφιθεατρικό εκεί που κάθονται οι θεατές. Δεν είναι όπως είστε εσείς τώρα, αλλά υπάρχει το αμφιθεατρικό. Λοιπόν, πού πήρε αυτή την ιδέα του αμφιθεατρικού, την πήρε φυσικά. Την πήρε φυσικά από την Ευήταρο. Και εφόσον είχε μελετήσει πάρα πολύ θεατρολογία και πάρα πολύ αρχαίο ελληνικό δράμα, ήταν αυτό που ήθελε. Ήθελε όλος ο κόσμος να μπορεί να βλέπει τη σκηνή, να μπορεί να βλέπει την πράξη πάνω στη σκηνή, και αυτό θεωρούσε ότι το είχε καταφέρει η αρχαία ελληνική τραγωδία, χωρίς να υπάρχει κάτι να το εμποδίσει. Και φυσικά αυτό που βλέπουμε επίσης στο θέατρο είναι επειδή ο Βάγνερ ήταν πάρα πολύ. Πώς να το πούμε. Ήταν πάρα πολύ εξουσιαστικός πάνω στους άλλους και στην τέχνη του. Δεν ήθελε κανένα στην ώρα της όπερας να μελογαίνει. Και γι' αυτό δεν έκανε συλλάγεις. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένας διάφορος. Στον Παϊρόνι δεν υπάρχει διάφορος. Γιατί δεν θέλει την ώρα που γίνεται μια παράσταση κανένας να μελογαίνει και κανένας να μπαίνει μέσα στην αίθουσα.
θα μπορούσα να πω πάρα πολλά περισσότερα για το παρέμβαση του Βάγκνερ, αλλά θα καταλήξω στο ότι το 1876 εν τέλει, τρία χρόνια αργότερα που τελείωσε το θέατρο, πέφτει εκεί για πρώτη φορά η τετραλογία του, το δαχτυλίδι του Μπελούγκερ, σε μια περίοδο 5 ημερών, δηλαδή 2 μέρες για τα 2 πρώτα έργα, μία διακοπή και μετά τα 2 τελευταία έργα. Αυτό ήταν και επιτέλους κάτι που έκανε τον Νίτσε ξεκάθαρα να έχει συνελήξει μαζί του σε αυτή την εποχή. Ξαναπηγαίνω λοιπόν στον γραμμόπου λόγο εδώ, γιατί κατάλαβε ότι στο Βαϊρόι αυτό που γινόταν ήταν σαφώς μια ειδωλολατρία του Βάγκνερ. Πραγματικά ο κόσμος πήγαινε εκεί γιατί λάτρευε το πρόσωπό του, λάτρευε ό,τι έκανε και φυσικά ήταν ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που υπήρξαν στον κόσμο. Αλλά είχε εμπνεύσει στο κοινό του απίστευτη προσωπολατρία, θα λέγαμε. Αυτό το πλήθος που πήγαινε στο Παϊρόι ήταν για τον Νίτσε, αποτελούσε τίποτα περισσότερο από μια προνομιούχα ελίτ που μισούσε και τους οποίους απλά θεωρούσε αειδιαστικούς. Είναι να ρωτιέται κανείς λοιπόν αν ο ενθουσιασμός του Νίτσε για τον Βάγκνερ είχε ποτέ βασιστεί σε οποιαδήποτε αληθινή κατανόηση των απόψεών του. Και οι δύο είχαν μεγάλο θαυμασμό για την αρχαία τραγωδία για τον Σόπενχάουερ, αλλά ο Νίτσε σταδιακά απογοητεύτηκε και από τον Σόπενχάουερ και από τον Βάγκνερ. Η διακοπή της σχέσης του στο Bayreuth δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την αποκορύφωση μιας σταδιακά εξελισσόμενης ρήξης. Ο Νίτσε είχε παραδοθεί στον Βάγκνερ, αλλά όταν η ναρκωτική ουσία ξεκίνησή της, βρέθηκε ο ίδιος εκτεθειμένος, μεταδίδοντας κάτι που τώρα συνειδητοποίησε ότι δεν είχε ποτέ πιστέψει. Έτσι, όταν ο Νίτσε σύντομα συνειδητοποίησε ότι ο Βάγκνερ ήταν παρακμιακός, όπως και οι περισσότεροι καλλιτέχνες της εποχής του, κατάλαβε ότι δεν αποτέλεσε σωτικό μέρος ενός οργανικού συνόλου. Κατηγόρησε τον Βάγκνερ για παρακμή, επειδή κάτι τέχνη του εκδήλωσε ενός συνόλου που είχε χωριστεί σε άψυχα θράσματα. Ήταν μόνο μεμονωμένα αποτελέσματα. Η ατομικότητα είναι πιο σημαντική από την ολότητα, όπως ο μεμονωμένος ηρώος του 19ου αιώνα, σε αντίθεση με τον κοινό λαϊκό ήρωα που ήταν εκδήλωση του ηρωισμού. Η τελική ρήξη των δύο ήρθε το 1882, που ήταν μία χρονιά που είχε κάνει ο Ρίχαρντ Βάγκνερ. Το 1882 ο Βάγκνερ παρουσίασε για πρώτη φορά στο Bayreuth, σε αυτό το θέατρο, την τελευταία όπερα του Πάρσιφαλ. Και αν ξέρετε το Πάρσιφαλ, ξέρετε ότι ο Πάρσιφαλ έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χριστιανικό στοιχείο. Και όπως έχουμε ήδη πει και ξέρετε, ο Νίτσε δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Υπάρχει ένας μελετητής, ο Γιώργος Χόρβιτς, που έχει πει ενδεικτικά, ο αποστάτης Νίτσε θεώρησε τον Πάρσιφαλ ένα περιφρόνητο ξεπούλημα, του οποίου το ρωμανικό άρωμα και ο προσποιητός ασυγισμός του έκριβαν μια παρακμιακή απελπισία. Αυτό τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα ο Βάγκνερ δεν ήθελε τίποτα, ο Νίτσε δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον Βάγκνερ. Παρόλο που ο Βάγκνερ πίστευε, όπως ο Νίτσε πίστευε, ότι η ενσωμάτωση των γερμανικών μύθων στις όπερες του Βάγκνερ είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια νέα συμφώνευση των αρμών του Απόλλωνος και του Διονύσου, με λυτρωτικά αποτελέσματα στον γερμανικό πολιτισμό και πάλι έσπαρε. Τα μουσικά δράματα του Βάγκνερ δεν έγιναν αφιλή για την τελειότητα οποιοδήποτε είδους τεχνικής εποχής. Ο Βάγκνερ χρησιμοποίησε τους μύθους, αλλά δεν είχε να ακολουθήσει το παράδειγμα των αρχαίων Ελλήνων πραγματικών που ασχολούνταν με το καθολικό. Αντίθετα, χρησιμοποίησε το μύθο ως αλληγορία για τη ζωή. Ο Βάγκνερ δεν χρησιμοποίησε τους ηρωές προς σύμβολα, αλλά τους προσάρμοσε στη δική του πολύ ιδιόμορφη φιλοσοφία. Και τελικά, απελπίστηκε ο Νίτσε όταν συνειδητοποίησε ότι η επιθυμία του για να γίνει στο γερμανικό έθνος και μυστέκες μέσω της μουσικής και του μύθου, όπως εξειδικεύεται στην κλασική τραγωδία, θα παρέμενε ουτοπική. Για τον Νίτσε, μια διοδυσιακή εμπειρία που παραμένει χωρίς τη μεσολάβηση του σπιτιού του Απόλλωνα είναι υπαρξιακά αφόρητη. Αυτή η αρμονική συμβίωση δεν εκτάθηκε στη σχέση του Νίτσε με τον Βάγκνερ. Είχαν ξεκινήσει όντως από συμβατές απόψεις, αλλά οι ιδέες του τελικά ακολούθησαν διαφορετικές τροχές. Όταν ο Νίτσε το συνειδητοποίησε αυτό, πολέμησε άγρια τον Βάγκνερ, όχι μόνο για το κυρίως θέμα της γέννησης της τραγωδίας, αλλά και η ενδοτική ιστορία του βιβλίου αντανακλά
κάπου τον δικό αυτή τη σχέση. Καθόρισε μια φωτογραφία που σα έδειξα και μετά. Το 1872, όταν εξέδωσε αυτό το βιβλίο, το ονόμασε η γέννηση τη τραγωδία μέσα από το πνεύμα τη μουσική. Μουσική φυσικά εννοείται του Βάγκνερ. Στη δεύτερη έκδοση, το 1878, έκανε κάποιε μικρέ αλλαγέ, αλλά και πάλι άφησε το κομμάτι για τον Βάγκνερ. Και μετά το 1886, τρία χρόνια μετά το θάνατο του Βάγκνερ, εκδίδεται πάλι το ίδιο βιβλίο, αλλά αυτή τη φορά με διαφορετικό τίτλο. Αυτή τη φορά το λέει «Γέννηση της τραγωδίας» ή «Ελληνισμός και πεσσιμισμός». Και προσέθεσε μια μικρή εισαγωγή με τον τίτλο «Προσπάθεια αυτοκριτικής», στην οποία είναι πραγματικά μια αυτοκριτική για τον ίδιο που λέει «Εγώ πως έπαιζα, ας πούμε, τόσο χαμηλά και ασχολήθηκα με τον Βάγκνερ και δεν κοιτούσα τον εαυτό μου και δεν κοιτούσα την δική μου φιλοσοφία και πραγματικά λυπούμαι πάρα πολύ που σας είπα όλα αυτά τα πράγματα για τον Βάγκνερ του 1882 γιατί δεν τα πιστεύω πλέον». Το είπα πιο φιλοσοφημένα από ό,τι σας τα λέω εγώ. Αν και η γέννηση της τραγωδίας γράφτηκε κάτω από την επιρροή του Βάγκνερ και σύμφωνα με μια κοσμοθεωρία πολύ όμοια με την δική του, οι απόψεις που έδωσε ο Νίτσε στο βιβλίο ήδη προδικάζουν την απαγόρευση του λήξη του με τον Βάγκνερ. Παρότι οι απόψεις του ήταν ένα κοινό σημείο κίνησης, ουσιαστικά ήταν προδιαγραμμένο να ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες. Κάποτε, ο Ζαν Ζακ Ματιέρ, που είναι ένας φιλόσοφος, έθεσε το ερώτημα πώς μπορεί κάποιος να είναι βαπνελικός. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το να γράφει κάποιος για τον Βάγκνερ είναι σαν να γράφει για τον εαυτό του. Γι' αυτόν τον λόγο, ο καλύτερος τρόπος να είσαι βαπνελικός είναι να χρησιμοποιήσεις τα έργα του Βάγκνερ ως βοήθημα για αυτοκάθαρση. Και μπορεί να ήταν ένα είδος αυτοκάθαρσης αυτό που έκανε ο Νίτσε και πέτυχε γράφοντας τη γέννηση της τραγωδίας. Και για να έρθει πάλι στο ερώτημα του τίτλου μου, τι έμαθε ο Βάγκνερ από τον Νίτσε. Η απάντηση που εγώ δίνω είναι απολύτως τίποτα. Ο Βάγκνερ ήξερε πάρα πολλά ήδη, ο Νίτσε ήξερε κάποια, αλλά επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον Βάγκνερ, περισσότερο από ό,τι επηρεάστηκε τον Βάγκνερ από τον Νίτσε. Και έτσι έχουμε αυτή την αμφίδρομη σχέση που δεν είναι τόσο αμφίδρομη στο τέλος. Υπήρξε μια πραγματική σύγχυση απόψεων και σύγχυση αυτής της σχέσης των δύο μελετητών, των δύο καλλιτεχνών, των δύο φιλοσόφων, γιατί και ο Βάγκνερ φυσικά ήταν φιλόσοφος. Οπότε αυτή είναι η απάντησή μου, αλλά έχω ένα λίγο αντέντομο στο τέλος γι' αυτό. Ο Βάγκνερ ήταν επίσης, όταν ήταν πολύ νέος, όταν ήταν 15-18 χρονών, ήταν μέλος μιας ομάδας που λεγόταν οι Νέοι Γερμανοί και αυτή η ομάδα, αυτή, θα λέγαμε αυτό το κίνημα των Νέων Γερμανών, ήταν κάτι που βγήκε μέσα από τον διαχωρισμό και ήθελε να αντιδράσει στον σκοταλισμό, στην εκκλησία, στην ηθική, στον πολιτικαλισμό και όλα αυτά. Και μάλιστα ήταν αυτοί που υποστήριζαν τις επαναστάσεις μεταξύ αυτών την Ελληνική Επανάσταση της Ανεξαρτησίας του 1821, την Επανάσταση φυσικά στο Παρίσι και την Πολωνική Εξαίρεση. Και ένας από αυτούς ήταν ένας συγγραφέας, όχι πολύ διάσημος, που λέγεται Βίλχελμ Χάινσε. Ο Βάγκνερ διάβασε τη λογοτεχνία του όταν ήταν μέλος αυτού του κινήματος και ένα έργο που έγραψε ο Χάινσε λέγεται «Ο Αργιγγέλο», αυτό είναι ένα ιταλικό ας πούμε όνομα, «Ο Αργιγγέλο και οι ευλογημένες νησίδες», έτσι λέγεται ο τίτλος του έργου. Και τι είναι αυτό το έργο, τι είναι αυτό το λογοτεχνικό έργο. Είναι, δείχνει ότι ο επώνυμος ήρωας του μυθιστορήματος ενσαπώνει ιδανικά που έχουν να κάνουν με κάποιον ειδονιστικό αισθησιασμό και μια ελεύθερη αγάπη. Και αυτά τα ουτοπικά χαρακτηριστικά, πού πραγματοποιούνται σε κάποια ευλογημένα νησιά του τίτλου που βρίσκονται στο Αιγαίο. Και είναι λοιπόν μια άλλη συσχέτιση που κάνουμε εδώ πέρα με τον Βάγκνερ και πόσο πολύ ήταν επηρεασμένος από τον ελληνικό πολιτισμό. Σας αφήνω λοιπόν σκεπτόμενοι ότι ο Βάγκνερ πριν αποκλειστεί τον Νίτσε, πριν αρχίσει ακόμη να γράφει όπερες, ίσως διαβάζοντας σε αυτό το έργο, ήταν ο πυρήνας της πρώτης του σχέση με τον αρχαιολογικό πολιτισμό και της επιρροής που παλιότερα είχε σε σχέση με την όπερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα σας και από μένα και καλό μήνα. Είναι, για μένα είναι η πλήρη χαρά που βρίσκομαι αυτή την εβδομάδα εδώ. Το ένα είναι ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Λιωπάντη και τον κύριο Καλογεράο που χάρη σε αυτό είμαι εδώ. Και η δεύτερη χαρά μου είναι το ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε μουσικούς τους οποίους βλέπω στη σκηνή από 14-15 χρονών στην Αθήνα. Πήγαινε στις συναυλίες της Ένωσης Ελλήνων Μουσικών που έκανε ο Αΐμνος του Σοφόδρου Αντωνίου, ο Κουστής ο Θεός, ο Ιάκωβος Πολιτόπουλος, ο Προβαλάκης και βλέποντάς τους από μικρός όλες αυτές τις συναυλίες, τώρα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Τα Χριστούγεννα λοιπόν που μας πέρασαν, μιλούσαμε τον κύριο Καλογερά για σήμερα. Τι θα παίξω σε αυτή την αποψινή συναυλία. Του είπα και ελληνικό ρεπερτόριο και κάποιο σούπερ. Και όπως ο κύριος Καλογεράς κάνει πάντα, ωραία, θα μιλήσεις κιόλας. Δεν ρωτάει, είναι κατάφραση. Τι να μιλήσω, λέω, κύριε Αλέξανδρε, τι θα παίξεις, να μπορώ να παίξω το Σούπερ κάποια τραγούδια που έχουν ελληνικά θέματα. Πώς θα βρει και ο Σούπερ, μου ξεκίνησε τις ερωτήσεις, τις τέσσερις ερωτήσεις, του είπα, ωραία, βάλε και το διαφωτισμό μέσα και άλλα να μας τα πεις. Αυτό είπα. Και έτσι γεννήθηκε η παρουσίαση που θα ακούσετε τώρα. Θα πάμε χρονολογικά λιγάκι πιο πίσω από την κυρία Παπαϊκόρα που μας είπε τώρα για τον Βάκη και τον Ίτσι στον 15ο αιώνα. Και θα σας μιλήσω εγώ για τον γερμανικό διαφωτισμό συγκεκριμένα, τα κύρια χαρακτηριστικά μου και θα δούμε στη συνέχεια πώς η αρχαία Ελλάδα λειτουργήσε ως πηγή έμπνευσης στην ποιήση και πώς η ποιήση με τη σειρά της αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία των ελληνόφωνων τραγουδιών του Franz Schubert, εστιάζοντας τα ποίηματα του My Water. Λέγοντας ελληνόφωνα τραγούδια, εννοώ τα τραγούδια τα οποία έχουν αρχαία ελληνικά θέματα, είτε μυθολογικά είτε ιστορικά. Ο μεγαλύτερος και από τους πιο σημαντικούς φιλοσόφους του γερμανικού διαφωτισμού υπήρξε ο Immanuel Kant. Τα κλασικά του έργα, κριτική του καθαρού λόγου και κριτική του πρακτικού λόγου, μελετώνται μέχρι και σήμερα. Ο Καντ στις 30 Σεπτεμβρίου 1784 διατύπωσε σε σχετικό άρθρο το ερώτημα «Τι είναι διαφωτισμός» και έδωσε ο ίδιος τον περίφημο γνωστό ορισμό που βλέπετε «Διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανοριμότητά του για την οποία είναι υπεύθυνος ο ίδιος». Ανοριμότητα είναι η αδυναμία του ανθρώπου να μεταχειρίζεται το νου του χωρίς την καθοδήγηση κάποιου άλλου. Για αυτή την ανοριμότητά του ο άνθρωπος φταίει όταν η αιτία της έγκυται όχι στην ανεπάρκεια του νου του, αλλά στην έλλειψη αποφασιστικότητας και θάρρους να μεταχειριστεί το νου του χωρίς την καθοδήγηση ενός άνθρωπου. Με τον διαφωτισμό που τοποθετείται στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 18ου, οι διαφωτιστές, οι φωτοδότες δηλαδή, πρέσβευαν τον ορθολογισμό και την πίστη στην πρόοδο, αξιώνοντας αλλαγές σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Την οικονομία, την εκπαίδευση, τη θρησκεία και τους πολιτικοκοινωνικούς θεσμούς. Τάχθηκαν υπέρ της ατομικής ελευθερίας και εναντίον της τυραννικής διακυβέρνησης και της καταπίεσης που ασκούσε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο διαφωτισμός στη Γερμανία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ως η μεγαλύτερη πνευματική κίνηση, βασίστηκε στον ανθρωπισμό, τη φιλοσοφία και τις φυσικές επιστήμες που είχαν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα. Οι πρώτοι ανθρωπιστές του 14ου αιώνα έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη της γνώσης και την επικράτηση του ορθού λόγου. Οι ανθρωπιστές του 15ου αιώνα διακήρυξαν την εμπιστοσύνη τους στη λογική ικανότητα του ανθρώπου και στο ότι το σκότος δεν θα εμποδίσει το φως κατά το λατινικό λόγιο «non velat umbra diem». Το σκότος δεν θα σκεπάσει την ημέρα, δηλαδή το φως. Ο ανθρωπισμός υπήρξε επίσης βάση και του μεγάλου κοινωνικού κινήματος της μεταρρύθμισης, το οποίο προήγαγε τον κριτικό έλεγχο των παραδεδομένων δομών και έθεση υπό αμφισβήτηση κάθε αυθεντία. Ο γερμανικός ανθρωπισμός προήλθε κατευθείαν από τη μελέτη και την έρευνα του αρχαίου ελληνικού ανθρωπισμού και υπήρξε η προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πνεύματος της διαμαρτυρήσεως εναντίον των αντιλήψεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του διαφωτισμού, η σκέψη, η αμφισβήτηση και η σοφία θεωρούνται πλέον αρετές. Ανεξιθρησκεία, το κίνημα της παιδείας έχουμε μια επιστροφή προς τη μάθηση. Τότε υπήρχε το πιστεύω ότι ο ανώριμος άνθρωπος που είπαμε πριν είναι ο αμόρφωτος άνθρωπος. Οι αριστοκράτες και ο βασιλιάς πάντων μονοπολούν την κοινωνική, πολιτική και καλλιτεχνική ζωή. Η
ελευθερία και η αυτονομία ισχύουν και για τη λογοτεχνία. Το καλό και το λογικό γίνονται εισάξια. Ό,τι είναι καλό και λογικό και από το λογικό μόνο καλές πράξεις μπορούμε να κάνουμε. Ελευθερία αντί απολυταρχίας, ισότητα αντί τρεσικών διαφορών, επιστήμη αντί δυσυντονομιών και προκαταλήψεων, και ανεξιθρησκεία αντί δογματισμού. Και τέλος, όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν και παραμένουν ίσοι και ελεύθεροι. Ο γερμανικός διαφωτισμός είχε αρκετούς και σπουδαίους εκπροσώπους. Μερικά ονόματα έχω εδώ. Δεν θα σας πω αναλυτικά τίποτα για αυτούς, απλώς τους έχω βάλει σε χρονολογική σειρά για να δείτε την έκθεση που καταλαμβάνω από το 1646 που έχουμε τον Leibniz μέχρι τον Herder το 1844 οι ημερομηνίες γέννησής τους. Είναι ένας αιώνας που γεννιούνται όλοι αυτοί. Ο γερμανικός διαφωτισμός ως προέκταση των μεγάλων πνευματικών κινημάτων του ανθρωπισμού και της μεταρρύθμισης επέδραξε σημαντικά στη δημιουργία και τη διάδοση της λεγόμενης διαλογικής επανάστασης των ανθρώπων κατά τον 19ο αιώνα. Οι εκπρόσωποι της προέτρεπαν με τα συγγράμματά τους τους αναγνώστες τους να τολμήσουν την έξοδο από την ανοριμότητά τους με βάση τον λόγο του ορατίου «Τόλμα να μαθαίνεις». Ο Μάιχοφερ, ο Γιώχαν Μπάπτιστ Μάιχοφερ, είναι ένας από τους σημαντικότερους αυστριακούς ποιητές των αρχών του 19ου αιώνα. Εξέδωσε το 1817 με έναν παιδικό του φίλο από το Λίντς που είχε γεννηθεί, τον Γιώχαν Φον Σπάουν, ένα ετήσιο εκπαιδευτικό και φιλοσοφικό περιοδικό, το οποίο μέσω της λογοτεχνίας στόχευε να ενθαρρύνει τους νέους να ζήσουν ενάρετες ζωές ως πολίτες μιας δίκης κοινωνίας. Το περιοδικό αυτό το εμπνεύστηκαν από τις θεωρίες περί εκπαίδευσης και ηθικής του Γιώχαν Γκότφριντ φον Χέρντερ, ο τελευταίος που είδαμε πριν στα ονόματα, ο οποίος είχε ως πρότυπο τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και κυρίως τον Πλάτωνα. Τα τραγούδια τώρα από την αρχαιότητα του Σούμπερτ. Τα πιο σημαντικά του θέματα των τραγουδιών του Σούμπερτ πριν από το 1823 προέρχονται από την αρχαιότητα. Από τον 16ο αιώνα μέχρι και την εποχή του Σούμπερτ, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά αποτέλεσαν την καρδιά της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Η μυθολογία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στα ποίηματα των πιο αγαπημένων ποιητών του Σούμπερτ, του Γκιώτε, του Σίλερ και του Μάιχοφερ. Από τα 75 τραγούδια που έγραψε σε ποίηση Γκιώτε, τα 4 είναι σε ελληνικά θέματα. Από τα 44 σε ποίηση Σίλερ έχουμε 10 και από τα 47 σε ποίηση Μάιχοφερ έχουμε 15. Τα τραγούδια που θα ακούσετε απόψε ανήκουν σε αυτούς τους τρεις ποιητές. Εστιάζοντας περισσότερο στον Μάιχοφερ και θα δούμε τώρα γιατί. Λοιπόν, λείπει ένα σλάιτσο, δεν πειράζει, θα σας το πω. Είναι κατηγορίες που χωρίζονται τα γενόφωνα τραγούδια, ήθελα να τα δείτε. Η μία κατηγορία είναι τα τραγούδια τα οποία βασίζονται στην ελληνική μυθολογία. Ο Γανιμίδης, ο Άτης, ο Προμηθέας, αυτά είναι ποίηματα που έχουν ερωποιηθεί από τον Σούπερ. Η άλλη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα οποία βασίζονται σε ποίηματα από την ιστορία. Οπότε εκεί πέρα έχουμε από την Ορέστια, από τον Αγαμέμνον, από τις Ευμενίδες, είναι όλα παρμένα από την αρχαία ελληνική τραγωδία. Έχουμε μια άλλη κατηγορία που βασίζονται σε ποίηση, όπως τον Ακρέωτο παραδείγματος χάρη, και μια τελευταία κατηγορία όπου το ποίημα που όποιος το έχει γράψει το ποίημα, ο ποιητής, σε κάποιο μέρος, σε ελληνικό έδαφος, διαδραματίζεται μια σκηνή. Δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία μας, δεν έχει καμία σχέση με κάποιον μύθο, απλώς διαδραματίζεται στο βουνό κάποιος θεάς παραδείγματος χάρη. Αυτές είναι κατηγορίες λοιπόν που χωρίζονται τα ελληνόφωνα τραγούδια του Σούμπερτ. Ο Μάιχοφερ και ο Φραντς Σούμπερτ τώρα είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Ο Σούμπερτ οφείλει στον Μάιχοφερ όχι μόνο την επαφή του με την αρχαία ελληνική θεματολογία και την εις βάθος μελέτη των μύθων, δραμάτων και ποιημάτων των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και των σύγχρονων τους γερμανών ποιητών. Μεταξύ των ποιημάτων αυτών ήταν και ο Γανιμίδης του Γκιώτε, ένα από τα διασημότερα τραγούδια που θα ακούσετε απόψε, καθώς και το εκτενές «Η Θεή της Ελλάδας» του Σίλερ, από το οποίο ο Σούμπερτ χρησιμοποίησε μια στροφή. Από τα συνολικά 47 τραγούδια του Σούμπερτ σε ποιήση Μάιχοφερ, τα 15 είναι εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα, είναι σχεδόν το 1/3. Η επιρροή του Μάιχοφερ στον Σούμπερτ, τόσο στη ζωή του όσο και στη δουλειά του, είναι ανυπολόγιστη.
Ο ποιητής μοιραζόταν με τον ανοιχτό καρπο νεαρό συνθέτη, του οποίου τη μεγαλοφρία είχε παρατηρήσει από πολύ νωρίς όλες τις γνώσεις γύρω από τη λογοτεχνία, την ιστορία και την αισθητική. Ο Σούμπερτ πρωτογνώρισε τον Μάιχοφερ όταν ήταν 17 ετών και ο θαυμασμός που έτρεφαν και οι δύο για τον Γκέτε ήταν η σπίθα για την αρχή μιας πολύτιμης σχέσης. Μετά την πρώτη του συνάντηση, ο Σούμπερτ επισκεπτόταν τον Μάιχοφερ συχνά και συζητούσαν για τον Γκέτε, τον Σίλερ και τον Χέρτη μετά οι Γερμανοί ποιητές, τον οποίο το έργο ο Μάιχοφερ γνώριζε καλύτερα από οποιονδήποτε από τον κύκλο του Σούμπερτ. Η πρώτη μελοποίηση του Σούμπερτ σε ποίηση Μάιχοφερ έγινε το 1814, τη χρονιά που γνωριστήκαν και ξεκίνησαν οι συναντήσεις τους, και οι τελευταίες τον Μάρτιο του 24, 10 χρόνια μετά. Η επαφή με την ποίηση του Μάιχοφερ ήρθε σταδιακά. Το 2014 και το 2015 έχουμε μόνο δύο τραγούδια, ένα κάθε χρονιά. Και τις επόμενες δύο χρονιές, το 2016 και το 2017, η συνεργασία του φτάνει στο αποκορύφωμά της με 29 τραγούδια. Ο Σούμπερτ έφτασε να συνταγικήσει με τον Μάιχοφερ για 2,5 χρόνια. Μετά τα χρόνια αυτά, αποφάσισε να μείνει μόνος του, γεγονός που είχε καταστροφικές συνέπειες για τον Αυστριακό ποιητή. Όπως γράφει ο ίδιος ο Μάιχοφερ, διάφορα γεγονότα, κοινωνικές συναναστροφές, η αρρώστια και η αλλαγή της τάσης μας απέναντι στη ζωή μας κράτησε μακριά τα τελευταία χρόνια. Ο Μάιχοφερ όμως δεν έπαψε ποτέ να θαυμάζει τις δημιουργίες του Σούμπερτ. Και ο τραγικά πρόωρος θάνατος του συνθέτη σε ηλικία 31 ετών τον συγκλώνησε ανεπανόρθωτο. Λέει ο βιογράφος του ποιητή, η μεγαλοφυΐα του στέρευε. Η αρμονία της ζωής του ξεφόριασε με τον θάνατο του Σούμπερτ. Οι χρονιές 1816 και 1817. Αυτές είναι δύο πολύ σημαντικές χρονιές για τη συνεργασία του. Το 1816 ο Σούμπερτ συνθέτει 112 τραγούδια για μία φωνή και πιάνο. Μελέτησε σε βάθος τις μπαλάδες σύγχρονων των συνθετών αλλά και της προηγούμενης γενιάς. Αυξήθηκε το ενδιαφέρον του για την ποιήση του Σίλερ και διέπλεξε τους ορίζοντές του γύρω από τον Γκέτε. Γεννήθηκαν 9 τραγούδια σε ποιήση Μάιχοφερ μέσα σε 3 μήνες, προπομπός της εκρηκτικής συνεργασίας τους την επόμενη χρονιά. Το 1817 συνθέτει 65 τραγούδια για μία φωνή και πιάνο, τα μισά από ό,τι το 16, αλλά αυτή ήταν η μεγάλη χρονιά των τραγουδιών με θέματα από την αρχαιότητα, ελληνικά και ρωμαϊκά. 20 από τα 65 είναι σε ποιήση Μάιχοφερ. Και αυτό οφείλεται στη γνωριμία και συνεργασία του Σούμπερτ με έναν πολύ σπουδαίο βαρύτονο εκείνη την εποχή, τον Γιώχαν Μίχαηλ Φόγκ, τον οποίο είχε δει στο ρόλο του Ορέστη στην όπερα του Γλουκ, Ηφιγένεια από την Ταυρίδα όταν ήταν 16 ετών. Ο Φόγκλ ήταν λάτρης και γνώστης της αρχαίας Ελλάδας, διάβαζε ελληνικά, λατινικά και αγγλικά και έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για το έργο του Σούμπερτ. Ο Μάιχοφερ όχι μόνο ενέκρινε τη συνεργασία αυτή, αλλά και έγραψε ποίηματα πάνω σε μυθολογικά θέματα για να τα μελοποιήσει ο Σούμπερτ και να αποτελέσουν τραγούδια για τα ρεσιτάλια του. Μεταξύ των ποίηματων αυτών και δύο που αναφέρονται στον Ορέστη, ένας ρόλος στον οποίο λάτρευε ο Φόγκλ. Και παρενθετικά να προσθέσω ότι αυτή η συνεργασία του Φόγκλ με τον Σούμπερτ είναι αυτό που ξεκίνησε το Lieder Abend, το οφείλουμε σε αυτούς τους δύο. Θα σας μιλήσω λιγάκι για το πρόγραμμα της υποψηφής συναυλίας, να σας θυμίσω λίγο τους μύθους και μαζί με το πρόγραμμα που έχετε στα αριστερά έχετε τα γερμανικά τα ποίηματα, στα δεξιά έχουμε κάνει μια ειδική απόδοση, θα τα παρακολουθείτε μετά με την ώρα που θα σας τα παρουσιάσω. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν είναι το απόσπασμα από τον Εσχύλο. Είναι σε ποιήση Μάιχοφερ και το κείμενο προέρχεται από χωρικό των Ευμενίδων. Λένε οι ερημίες. Όποιος μονάχος του διαλέγει το δίκιο, καλότυπος θα είναι, βαριά συμφορά δεν θα τον έβρει. Και αυτός που ενάντιος με νευαργία φροντίζει, θα τον βρει το κακό με συγκεκριμένα καλοσμένο κατάκτημα. Δεν ακούει κανείς και ας φωνάζει πνιγμένος στη δύναμη. Ο Θεός τον σακάζει αυτόν που ο νους του δεν τον βαριάζει ή θα τον βρει για να περάσει τον κάμπο. Τα πλούτη που σώριασε, στις δίκες των βράχων χτυπώντας τα άδειασε. Άκλα αυτός πάει. Η ιδιαιτερότητα του τραγουδιού αυτού είναι ότι περιέχει κάτι σχετικά σπάνιο και το γερμανικό λόγιο τραγούδι εκείνης της εποχής. Ξεκινάμε ρεξιταζίγου, το οποίο το ρεξιταζίγου είναι ένα επαγγελματικό μέρος του μουσικού. Και στη συνέχεια περνά στο τραγούδι χωρίς διακοπή και χωρίς καμία πτώση. Αυτό είναι ένα σύνθημα στην όπερα, όπως είπε και ο κ. Σουλιώδη.
Το ρεσιτατίβο ξεκινά από την αρχή του τραγουδιού σε μίζωνα. Όποιος μονάχος του διαλέγει το δίκαιο, καλό και προστάνει, βαριά συμφορά δεν θα τον έλεγε. Και συνεχίζει στη σχετική ελάσσονα με ταραγμένη υφή στη συνοδεία, και αυτός που ενάντιος με λιμαρχία πλουτίζει, και πριν ολοκληρωθεί η πρόταση, περνάει στο τραγουδιστό μέρος, δεν θα τον βρει κακόμη σχισμένο πανιά και σπασμένο κατάρτιο. Ο Σούμπερτ ήξερε πάρα πολύ καλά τις όπερες του Κλουκ, του Σαλιέρη και του Μότσαρτ, αλλά και τα γερμανικά τραγούδια των Ράιχαρτ και Τσούμστεϊ, τα οποία περιέχουν ρεσιτατίβ. Ακόμη και η γραφή σε ορισμένα σημεία στο πιάνο είναι ολοφάνερα επηρεασμένη από την επίσης ελληνόφωνη όπερα του Κλουκ, Άνοιξη. Το υπόλοιπο κείμενο εστιάζει μόνο στα παθήματα του άνθρωπου. Όχι μόνο δεν τον ακούει κανείς καθώς πνίγεται στις ατιμίες του, αλλά χλεβάζουν κιόλας οι θεοί την κατάστασή του, από περήφανος, πλήρως ταπεινωμένος. Η μεγαλοφύση ερμηνεία και μελοποίηση του Σούμπερτ φαίνεται μέχρι και στην τελευταία συγχορδία. Ένα τραγούδι σκληρής τιμωρίας και άκλαφτου θανάτου τελειώνει σε μίζωνα. Όπως γράφει πολύ εύστοχα ο Γκράμαμ Τζόνσον, ένας από τους μεγαλύτερους, ο μεγαλύτερος ισοσωμελητής του Σούμπερτ εν ζωή, ένα φρικτό τέλος για έναν εγκληματία είναι ευλογία για την κοινωνία. Το δεύτερο τραγούδι, ο Μέμνον. Ο Μέμνον ήταν βασιλιάς της Αιθιοπίας, γιος της Ιούς, η οποία ήταν θεότητα προσωποποίηση της Αυγής. Στη λατινική μυθολογία είναι Αουρόρα και έτσι ακούγεται και μες στο ποίημα. Ο πατέρας του, ο Τιθωνός, που ήταν βασιλιάς, ο γιος του βασιλιά της Τρίας του Λαομέρνοντα, τον έστειλε στην Τρία για να πολεμήσει τους Έλληνες. Ο Μέμνον σκότωσε τον αντίλογο, αλλά στη συνέχεια αναμετρήθηκε με τον Αχιλλέα. Την περίφημη αυτή μάχη μεταξύ Μέμνονα και Αχιλλέα παρακολουθούσαν οι μητέρες τους, Ιός και Θέτιδα. Και οι δύο οικέτευαν το Δία να κερδίσει ο γιος της κάθε μιας. Έχασε ο Μέμνον και τα δάκρυα που έχει ο γιος καθώς οικέτευε τον Δία να του χαρίσει τη ζωή, λέγεται πως δημιούργησαν τις πρωινές δροσοσταλίδες. Εκείνος του την χάρισε κάθε αυγή και την έπαιρνε πίσω όταν φώτισε για τα καλά ο ήλιος. Κάθε αυγή λοιπόν που ξυπνούσε ο Μέμνον, τον χάιδευε η μητέρα του με τις ζεστές ακτίνες της, ενώ εκείνος απαντούσε με απαρηγόρητους τρίβους. Και ο μύθος λέει πως ο ήχος που ακούγονταν από τους κολοσσούς του Μέμνονα, που είναι κάτω στον ήλιο, ότι ήταν ακριβώς αυτή η θρύλη του Μέμνονα. Στο ποίημα ο Μέμνον ξυπνά μια αυγή και θρυνή που δεν μπορεί να ξαναζήσει με τη μητέρα του. Το τρίτο τραγούδι, «Σμάρι από τα Κάρταρα», σε ποιήση Σίλερ εδώ, από τα 44 ποίηματα του Σίλερ που μελοποίησε ο Σούπερ, αυτό ίσως είναι η τελειότερη δημιουργία του. Ο συνθέτης βρίσκεται στο απόγειο της δημιουργικής του έκφρασης με έμπνευση την ελληνική μυθολογία. Αυτό που επιτυγχάνει με μεγάλη μαεστρία εδώ είναι να απεικονίσει όλη τη δράση αρμονικά και ρυθμικά στο πιάνο παρά μελωδικά με τη φωνή. Μια τεχνική που θα χρησιμοποιήσουν δεκαετίες αργότερα ο Βόλφ και ο Βάγκνερ. Στα βάθη του Άδη, στα Τάρταρα, βρίσκονται όσοι έχουν προσβάλει τους θεούς. Ψάχνουν απεγνωσμένα για λύτρωση, αλλά είναι καταδικασμένοι να υποφέρουν αιώνια. Ο χρόνος έχει σταματήσει για αυτούς. Το επόμενο τραγούδι ο Χανιμίδης, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα του προγράμματος, είναι ένα από τα χρησιμότερα τραγούδια του Σούπερ. Ο ελληνικός μύθος λέει πως ο Δίας μεταμορφώθηκε σε αετό και απήγαγε τον τρόνο εκ πάθου του Καλονής πριν την Παγανιμίδη, ο οποίος έγινε κοινοβός των θεών στον Όλυμπο. Το Κιότε δεν μας μεταφέρει την ιστορία του Παγανιμίδη, ούτε και αναφέρεται στο μύθο. Του αντίον, δημιουργεί το ποίημα εμπνευσμένος από το συμβολισμό του μύθου. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα της αμοιβαίας αγάπης και ένωσης του ανθρώπου με το θείο, του επίγειου με το επουράνιο. Όπως λέει ο Χανιμίδης στο ποίημα, να με αγκαλιάσουν και να αγκαλιάσουν. Δεν υπάρχει επιστροφή για τον Χανιμίδη στη γη. Το τραγούδι ξεκινά στη λάχιστη σημίζωνα και τελειώνει στη φά μίζωνα χωρίς να επιστρέψει ποτέ στην αρχική τονικότητα. Το επόμενο τραγούδι, το πέμπτο, η Ιθυγένεια, σε ποίηση Μάικ Χόφερ. Το ποίημα αυτό του Μάικ Χόφερ βασίστηκε αρχικά στην πρώτη πράξη του θεατρικού Ιθυγένεια από την Ταβρίδα του Γκέτε, ο οποίος επεξεργάστηκε την τραγωδία του Βεργίνη. Γένεια εντάξεις. Οι θλιβεράδες λειτουργικές σχέσεις στην οικογένεια του Αγαμέμνονα αποτέλεσαν το υπέρτατο δραματικό αρχέτυπο για τον Μάικ Χόφερ. Να υπενθυμίσω ότι ο Σούπερτ είχε δει την όπερα του Κλουκ πριν τη Γένεια από την Ταβρίδα, όταν ήταν 16 ετών, έτσι γνώριζε πάρα πολύ καλά όταν έγραψε τη δική του Γένεια. Ο Σούπερτ δεν δίστασε ποτέ να δείξει τον θαυμασμό του για τις όπερες του Κλουκ. Ακόμα και η πιανιστική γραφή στο συγκεκριμένο τραγούδι παραπέμπει σε πολύ συχνά στοιχεία της συνοδείας του κλουβ στις όπερές του.
Το τελευταίο τραγούδι, ο Άντης, ο Σοφής Μάιχοφερ, υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τον μύθο του Άντη, αλλά το Μάιχοφερ έχει ως εξής. Ο όμορφος νέος Άντης άφησε την πατρίδα του και οικειοθελώς έγινε ιερέας, παύλα, σύντροφος της κυβέρνησης, θεάς της γονιμότητας. Ενώ είχε ορκιστεί να την υπηρετεί, ο Άντης αθέτησε την υπόσχεσή του και η κυβέρνηση τον τιμώρησε με τρέλα και ευλογισμό. Όταν έρχεται στα συγκαλά του, ονειρεύεται να επιστρέψει στην πατρίδα του, πέρα από τη θάλασσα, στη φυσιολογική ζωή που είχε. Εμφανίζεται όμως η θεά του Άρματες που το σέρνουν λιωγάρια και ο νέος ξανατρελαίνεται. Την τελευταία φορά που έρχεται στα συγκαλά του, ξανανοσταλγεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, ακούει τη θεά να πλησιάζει, αλλά για να μην επιστρέψει στην τρέλα του, πέφτει από την κορυφή του δίμπλου του πουλού της θεάς. Στον επίλογο του πιάνου, που είναι ο μακρύτερος σε διάρκεια από οποιονδήποτε έχει γράψει ο Σούπερτ σε τραγούδι του, καθώς πέφτει ο Άντης, περιγράφονται μουσικά οι στιγμές της νοσταλγίας για την πατρίδα του, οι μάταιες ελπίδες έως όπου χάσει τη ζωή του στο βάθος του δάσους. Το τραγούδι αυτό, αν και από τις τελειότερες δημιουργίες του Σούπερτ, έχει δεχθεί αρνητικά σχόλια στο παρελθόν από μελετητές του. Ο Ριντ έγραψε: «Υπάρχει ελάχιστη απόπειρα πραγματικής αμεσότητας. Ο Καπέλ βρίσκει τη μουσική ήπια και τον συνθέτει αμέτωχα». Συνεχίζοντας πως ο Σούπερτ δεν ενδιαφέρθηκε να εμβαθύνει στο ποίημα. Στο συγκεκριμένο τραγούδι θα θέλαμε με την Θάλια να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή γιατί κάθε άλλο παρά ο μέτωχος ακούγεται στο Σούπερτ. Η αρχαία Ελλάδα λοιπόν υπήρξε πηγή έμπνευσης και για άλλους Γερμανούς συνθέτες του 19ου αιώνα γιατί είχαν αναφέρει τον Μπράμς, τον Γκόλφ, τον Λέβε, τον Ράιχαρτ. Τα ελληνικά θέματα πέρασαν και στο γαλλικό ρεπερτόριο του Διχυσί, του Σασόν, του Σορέλη και στο αγγλικό. Και φυσικά στον 20ο αιώνα, που θα μιλήσει ο κ. Καλογεράς αύριο, τα ελληνικά θέματα όχι μόνο ενέπνευσαν συνθέτες από διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, αλλά και κατά την άποψή μου οδήγησαν και στη διεύρυνση της φόρμας του λίμνου. Συνοψίζοντας, την εποχή του διαφωτισμού βλέπουμε πως η αρχαία Ελλάδα εμπνέει τους Γερμανούς ποιητές, ακόμη και των επόμενων γενεών, με έναν ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό τρόπο. Γοητεύονται, μαγεύονται και μελετούν το φιλοσοφικό, θεολογικό, πολιτικό, υπαρξιακό και εν τέλει συμβολικό επότοπο κάθε μύθου, ποιήματος και δράματος για να γράψουν. Το αντιμετωπίζουν νοητικά και όχι συναισθηματικά. Δεν μεταφράζουν ούτε απεικονίζουν το μύθο του Άντη ή του Γανιμίδη, δεν εξιστορούν τη ζωή της Ιφηγένειας ή των ψυχών στα Τάρταρα, αλλά ούτε και εκφράζουν συναισθηματικά πώς οι ίδιοι οι ποιητές αισθάνονται διαβάζοντας τους αρχαίους μύθους και τα ποίηματα. Αυτό που κάνουν είναι να μεταφέρουν τους συμβολισμούς αυτών που ουσιαστικά είναι αγωνίες και ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο ανά τους αιώνες. Και ακριβώς αυτούς τους συμβολισμούς μελοποιεί και ο Σούπερτ που θα ακούσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Oh.
Yeah.
του.